καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φέτος που έχω πει πίνω καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήροι και αθλητήριες καμ του δόθε, πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Ελάτε και σήμερα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του πολιτισμού, για να κάνουμε μια ακόμα γνήσια, μια αυθεντικά ζουμουσάδα ανθρώπων τεινά, σήμερα που μπαίνουμε για τα καλά πλέον μέσα στο νέο χρόνο, καθότι και αυτό είναι αποκλειστικό, κυρίες και κύριοι, σήμερα έχει 4 Ιανουαρίου. Θα μιλήσουμε για αποκλειστικά γιατί θα τρελαθούμε. Εδώ είμαστε, παρεούλα, έχω αυτό το λαμπρό τέκνο της ηχοληψίας, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τεχνίτης πάνω στην κονσόλα, με τεμπεσίρι δουλεύει, με μεράκι, με πολύ άδολο τρόπο, αγγίζει τα κουμπιά και μας ταξιδεύει στα απάνεμα ύδατα των Αρτζιανών. Κυρίες και κύριοι, Σωτήρης Δασκαλάτσης! Τι να κάνεις, μωρέ! Εδώ είμαστε παρεούλα, θα πάμε στο επόμενο δίωρο, σουξουμούξου, να συζητήσουμε τα θεματάκια μας, να κάνουμε το χαβά μας, να ακούσουμε τα ποταπά μας. Να πούμε τα ανεκδοτάκια μας, θα βάλουμε τα ηχητικά μας, να ανοίξουμε τις γραμμούλες να μιλήσετε εσείς, να πούμε τι γίνεται με τα γραφικά. Πλησιάζουν οι μέρες που θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Έχουμε στέρηση. Όταν δεν υπάρχει μπαλίτσα, Σαββατοκύριακο είναι ένα ξενέρωτο πράγμα. Είναι σαν να τρώμε ένα ψητό στο φούρνο με πατάτες, αλλά έχει τις πατάτες φούρνο που τις γουστάρουμε. Αλλά ψάχνεις να βρεις κάπου το κρέας και δεν υπάρχει κρέας. Είναι σαν ένα αυγό Kinder έκπληξη που μέσα είναι τζούφιο, έχει jackpot. Να πω ότι είναι ότι. Μοιάζει με γυναίκα που δεν έχει στήθος. Βαριά κουβέντα θα πω. Δηλαδή, να πω ότι είναι δύο πλάτες. Δεν θα το πω, κύριοι δικαστές. Θα μπορούσα, λέει, να πω ότι χρηματίζεστε, φίλε Λυσίας, Πρωταγόρας. Θα μπορούσα να πω ότι χρηματίζεστε. Όλοι, πώς κάνετε ευκαιρία. Αλλά δεν θα το πω όμως. Όχι, ρε γίγαντα. Δηλαδή, πήγε μέχρι το μηνύσιμο, πήγε μέχρι την αγωγή και έφυγε. Εδώ είμαστε, ανοίξαμε και την πλημπλικερή μας, ανοίξαμε το μαραφέτη, το μαποτεύτερο, το προσωποβιβλίο και στέλνετε εκεί τα μηνυματάκια σας στην ομάδα μας, στην Αφάγκατε, στην Αβάνγκαρτ, εκεί που είναι τα εκλεκτά ζουμουσάκια. Εσίως το νούμερο, θέλω να σας πω κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, γιατί όταν θα φτάσουμε τα 10.000 μέλη θα κάνουμε κάτι, θα δώσουμε ένα ξεχωριστό δώρο. Δεν ξεχνώ, θέλω να σας πω, σε καμία περίπτωση δεν ξεχνώ, τα παιδιά του εξωτερικού που έχω τάξει ότι θα κάνουμε ξεχωριστή κλήρωση. Αυτό θα γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Είμαστε στα 9.799 μέλη στον αθλητήριο. Και άλλα 5.000 στο προσωπικό προφίλ. Όπου λες και τους κλέβεις από αλλού τους φίλους, σου βάζουν πλαφόν. Μέχρι 5 λέει. Από εκεί και πέρα, όχι φίλε, δεν γίνεται να σε βάλουν. Μα αφού θέλουν να μπουν οι άνθρωποι να έχουν μια επικοινωνία. Όχι, μέχρι 5. Και κάνεις λοιπόν ομάδα, group, όπου εκεί μπορείς άφοβα και έχουμε φτάσει 9.799. Απέχουμε δηλαδή 201 για να τους κάνουμε 10.000. Όταν θα κάνουμε 10.000 θα δώσουμε ένα δώρο που δεν θα έχει να κάνει με το SMS, δεν θα έχει να κάνει με την πλημπλικέρα στο στούντιο, θα έχει να κάνει με το group, με τα μηνύματα που θα στείλετε εκείνη την ημέρα στον αθλητήριο. Όπως θα γίνει και την ερχόμενη εβδομάδα που θα κληρώσουμε ένα δώρο αποκλειστικά για τα παιδιά που είναι στο εξωτερικό και μας αγαπούν και μας στηρίζουν και έχουμε μια τέτοια επαφή, μια τέτοια σχέση, μια τέτοια επικοινωνία αφίδρομη. Για να σου πείσω και ωραίες λέξεις, ας πούμε, να το κάνουμε ακόμα πιο εντυπωσιακό. Έχει τύχει ομιλία Σωτήρη που λέει: κυρίες και κύριοι, αυτή η οικονομικοκοινωνική άνθηση που διέπει μια κουλτούρα η οποία έρχεται σε μια αντιπαράθεση με την, νομεγκλατούρα της υπόστασης μιας κοινωνικής υφής. Όχι ρε φίλε. Μπορεί να είναι φίλε οι παπαριές του αιώνα, όμως επειδή τις λέει με ωραίο τρόπο, από κάτω να εντυπωσιάζει τον κόσμο. Αυτό που γίνεται δηλαδή με τις μεταγραφές της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω. Έχει πάρει έναν άγνωστο η ΑΕΚ τώρα ένα αμυντικό χαφ. Παιδιά ύμνη τον στολίζουν με την ζέση που στολίζουν οι κυρίες στον επιτάφιο πριν την Ανάσταση. Λέω το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και όχι μόνο. Για το Μασούτ, στα 34 Μασούτ. Καλός παίκτης, δεν λέω καλός για τον Πανιόνιο. Τον παρουσιάζουν σαν να είναι ο Κουν Αγουέρο. Και ήρθε να παίξει στην ΑΕΚ. Μίστερ Κουν, what do you think? Που οδιέδω δε υπόργο, δε γυάλω, δε γελάδω, αλλά χαταγιά θα πει εδώ. Είναι πολύ χαρούμενος, λέει, που ήρθε στην ΑΕΚ ο κύριος Αγουέρο. Λέω
ότι αντίστοιχα εμείς εδώ, εμείς, θα χρησιμοποιήσω προς το πληθυντικό, παρότι δεν ανήκω σε αυτή την συνωμοταξία, όχι βγάλαμε χολή για τον Αζεβέδο, όχι τον έχουμε βγάλει άχρηστο, όχι αρνητισμός φουλ πριν καν το δούμε. Και εμείς πρώτοι είπαμε ότι να είναι υγιής ο παίκτης. Οκ, παιδιά, σταματάει εκεί. Εδώ πριν καν ο άνθρωπος φορέσει τη φανέλα, υπάρχουν άνθρωποι που τον έχουν ξεσκίσει, τον έχουν ξεφτυλίσει. Σαν να έρχεται ένας παίκτης από τη Γάμα Εθνική Λιχτενστάιν. Και έρχεται από τη Σαχτάρ του Ντόνετς. Προχθές μπήκε και έπαιξε αναπληρωματικός, ρε φίλε. Στο μάτι της Σαχτάρ, στο Champions League με τη Manchester City. Αλλά εδώ 412 νταμιτζάνες με χολή. Πριν καν το δούμε, καθίστε ρε παιδιά. Εμείς πρώτα εμείς δεν είπαμε ότι είναι τέλεια όλα. Ματάκι χορταράκι, θα τον δούμε πρώτα και αφού τον δούμε θα τον κρίνουμε. Θυμίζω περιπτώσεις στο παρελθόν που έλεγα πάντα, γιατί το λέω χρόνια το ματάκι χορταράκι, αφήστε να το δούμε. Ρε Κωστή, το λες και για τον Μπερμπάτοφ, το λέω και για τον Μπερμπάτοφ. Είδατε που ο Μπερμπάτοφ δεν πέρασε και δεν ακούμπησε. Το ότι δεν έφταιγε μόνο αυτός, εννοείται ότι το βασικό μερίδιο ευθύνης ήταν στο μαθητευόμενο μάγο από την Κροατία. Έτσι, δεν το συζητώ. Απλά λες ματάκι χορταράκι, να δούμε μέσα στο γήπεδο τι θα κάνει. Να ο τραυματισμός, να τον ξενερώνει, τον κάνει αλλαγές, να τον βάζει σε λάθος θέσεις, να τον προσβάλλει στην προπόνηση, να τον αναμετάλλω. Τελικά, σαν να ήταν ένα όνειρο ο Μπερμπάτοφ ότι ήρθε αυτός ο παίκτης. Ο τεράστιος Μπερμπάτοφ. Και δεν ακούμπησε. Αντιθέτως, μπορώ να θυμίσω περιπτώσεις ο Σορλέν. Τον ήξερε κανένας τον Σορλέν? Από τους πλέον αθόρυβους εργάτες και σημαντικούς για την ομάδα. Το θυμάστε τον Σορλέν όταν ήρθε? Παιδιά, δεν τον ήξερε κανένας. Η γλυκιά του η μανούλα που τον γέννησε δεν τον ήξερε. Έλα, κύριε Σορλέν, ανά! Ο γιώκα σου πήγε στο ΜΠΑΟΚ. Ποιος? Αυτός, 1-0! Λέγε ποιος? Ο γιος σου, ο Ολιβιέ Σορλέν. Ολιβιέ, δεν θυμάμαι παιδάκι, πού να θυμάμαι. Ρε, ο Ολιβιέ Σορλέν που είναι... Χαφάκι αυτά, τρεγαντήρια και έτσι. Όχι, δεν τον ξέρω, παιδιά, δεν τον ξέρω. Δεν τον ξέρω, δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του. Ο Βιερίνια, τα θυμάμαι σαν τώρα τα τηλεφωνήματα. Καλά, αυτός με τις κοιλιές, με τη λασποτήρα χέτη, τα αποφάγια της Πόρτο, δεν έχει παίξει ποτέ εκεί και τον φέρανε εδώ. Τον φέρανε εδώ και άλλαξε με την παρουσία του πάρα πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Και αυτή τη στιγμή είναι ο ηγέτης. Να σας θυμίσω και άλλες περιπτώσεις. Που πανηγυρίζαμε, φέραμε αυτό τον Κώστα που είχε πάρει πρωτάθλημα. Πώς το λέγανε, όχι Ρουή. Ρικάρντο, μπράβο ρε Σωτήρη, μπράβο. Ο Ρικάρντο Κώστα, πρωτάθλημα στη Γερμανία, νομίζω πρωταθλητής Ευρώπης με την Πόρτο, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, μπορώ να τα μπερδεύω τώρα, αλλά μιλάμε top. Ναι, αλλά ήταν στο Κατάρ, φίλε. Ναι, αλλά ήταν στο Κατάρ. Ματάκι χορταράκι, παιδιά. Καλά, ρε Κωστή. Αυτός είναι κορυφαίος και δεν ήρθε στα 38 του. Έρχεται στα 32. Πόσο ήρθε ο Κώστα? Αμυντικάρα. Βρήκαμε τον νέο Κοντρέρα. Έτσι, περιμένουμε, παιδιά. Ναι, σαν όνομα, καθίστε να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Άρα, ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβει η μπαμπούσκα μέσα. Κρύβει άλλη κούκλα. Το αυγό έχει περιεχόμενο, είναι κλούβιο, είναι τζούφιο. Κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να ξέρει πόσα σου βγει ένας παίκτης. Αυτός ακόμα που κάνει την τεράστια μεταγραφή, πήγε και έδωσε, ας πούμε, εκατομμύρια η Ρεάλ και πήρε το Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος προέρχεται από ένα μουντιάλ που έχει βγάλει τα μάτια όλων. Όλοι έχουν γίνει ειδίποδες, είναι χωρίς μάτια. Και πάει και δεν ακουμπάει στη Ρεάλ για τον Α ή Β λόγο. Και πάει στην Μπάγερν και δεν ακουμπάει και εκεί. Και είναι στα αζήτητα, λέμε. Δηλαδή ακόμα και σε τέτοιο επίπεδο top, δεν ξέρεις τι θα σου βγει ο παίκτης, ρε παιδί μου. Τι θα σου βγει. Και έρχεται ο άλλος που δεν τον ξέρεις, όταν ήρθε ο Λίνο, είπε κανάς, πω, τέλεια παιδιά. Πήραμε ένα 32 χρονών με κάτι περίεργα κουτσιδάκια που δεν έπαιζε στην Πόρτο, όλη τη χρονιά είχε 9 μάτς. Φανταστικό, θα γράψει ιστορία. Θα είναι σημείο αναφοράς, θα το βάζουμε δίπλα στον Γκαρσία, δίπλα στον Κοντρέρας, θα βάζουμε τον Λίνο, δίπλα στον κάθε μεγάλο παίκτη που πέρασε και τίμησε τη φανέλα. Το είπε κανένας? Όχι. Ματάκι χορταράκι. Συγγνώμη που σας κουράζω, αλλά είναι πολύ φιλοσοφημένο. Έχω φάει κι εγώ πολλές απογοητεύσεις για να φτάσω εκεί.
Όπως ενθουσιάζεστε κι εσείς, ενθουσιάζομαι κι εγώ πρώτος. Είμαι τύπος που τρέχει στη χαρά. Αλλά κάηκα. Μια, δυο, τρεις με τον παίχτη. Έρχεται ο Κουτσιανικούλης, μαγεύει στον Εργοτέλη. Κουτουλάνε μεταξύ τους οι αντίπαλοι αμυντικοί. Παπάδες, μάχη με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ποιος θα τον πάρει από τους δύο. Και μπαίνουμε και παίρνουμε τον παίχτη. Και μπαίνω στο στούντιο και λέω. Και για τον Κουτσιανικούλη, τεράστια κίνηση από πλευράς επικοινωνιακής. Νίκη απέναντι στους μεγάλους κάτω. Αλλά ματάκι χορταράκι. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Όσο έπαιξα εγώ στον ΠΑΟΚ, έπαιξε και ο Κουτσιανικούλης. Άρα, κρατάς πάντα μία επιφύλαξη. Βέβαια, αλλιώς είναι να φέρνεις ένα παίχτη εγνωσμένης αξίας και να λες μπορεί να μην βγει, αλλιώς είναι να φέρνεις ένα παγκοσμίως άγνωστο που μπορεί να σου βγει. Εκεί τι κάνεις, μειώνεις την περίπτωση του ρίσκου όταν φέρνεις έναν που είναι εγνωσμένης αξίας. Και εκεί όμως μπορεί να μην σου βγει, ρε φίλε, ο παίχτης. Και εκεί μπορεί να μην σου βγει ο παίχτης. Μαντούρο. Πω, Μαντούρο, εθνική Ολλανδία, αυτά έτσι αλλιώς διαβάζουμε σε ομάδες στην Ολλανδία με συμμετοχή. Έτσι, εθνική Ολλανδίας. Όχι εθνική Ανοβόλτας. Εθνική Ολλανδίας. Και έρχεται και έχει δύο κοιλιές, τρία προγούλια, φοράει τη ζώνη του με μπούμερακ, φρακάρει στον αέρα, στις μεσίβρια σηκώνει τη διακεφαλιά και φρακάρει στον αέρα μόνος του. Δεν τον πειράζει κανένας, δεν έχει μαρνά. Φρακάρει στον αέρα μόνος του. Και μπορεί να έρθει ο Χίψη, ο οποίος δεν είναι τόσο γνωστός, είπα την περίπτωση. Μην μου πείτε ότι τον ξέρατε το Σορλέν. Έτσι, δεν είναι. Ή παράδειγμα ο Κρέσπο. Ήρθε ο άνθρωπος ο Κρέσπο, παιδιά, το θυμάμαι γιατί είναι πολύ πρόσφατο. Είναι πέρυσι το καλοκαίρι, πρόπερσι. Το τι άκουσε ο άνθρωπος αυτός, αν τα βάζαμε σε μία σειρά, το τι γράφτηκε, το τι υπόθηκε από εκπομπές στο ραδιόφωνο, μιλάμε για όνειδος. Τόσο λύσα, όπου πήγε έριξε ομάδες, ο χειρότερος, πώς είναι έτσι, τι μουσια είναι αυτά, τι χωρίστρα είναι αυτή. Δηλαδή, ευτελισμός, μόνο εδώ γίνεται αυτό, παιδιά. Μόνο εδώ, σε αυτή την πόλη. Άσε να τον δούμε, ρε άνθρωπε του Θεού, άσε να τον δούμε πρώτα. Και πρώτος μαζί σου θα σου πω ότι δεν κάνει. Αλλά πριν το δω, να τον περνάω πριονοκορδέλα, γιατί. Γιατί τους αρέσει να είναι σε μια μόνιμη χαλασμένη διάθεση οπαδός του ΠΑΟΚ. Γιατί στηρίζουν όλο τους το είναι, όλη τους την ύπαρξη, όλα τους τα κλικ ή την όποια ακροματικότητα, μόνο και μόνο να υπάρχει μια μπουρδελοποίηση στο σύστημα αυτό όλο. Να μην τον αφήνεις τον άστο τον άλλο να χαρεί, ρε άνθρωπε. Και άμα δεν βγει, άσε τότε να δούμε. Άσε να το δούμε πρώτα τον παίχτη. Περίμενε. Πρώτος εγώ θα βγω και θα πω, παιδιά, αυτός δεν κάνει. Είναι ξεκάθαρο. Χωρίς να ξέρουμε ούτε ποιος είναι ο μάνατζέρ του, ούτε ποιος τον έφερε, ούτε ποιος τον γουστάρει, ούτε ποιος δεν τον θέλει ή τον θέλει. Δεν μας νοιάζουν αυτά, ούτε καν μπλεκόμαι. Δεν μπαίνω καν σε αυτά τα μονοπάτια. Περνάω απ' έξω. Τις πόρτες αυτές δεν τις χτύπησα ποτέ. Αν με ρωτήσετε ποιοι είναι οι μάνατζερ των παιχτών, είμαι ο πιο άσχετος. Μπορεί κάποιος που είναι περιπτεράς, που είναι οδοκαθαριστής, που είναι κυπουρός, που είναι οδηγός ερπιστηριοφόρου, να σας πει τους μάνατζερ των παιχτών. Εγώ δεν τους ξέρω, δεν με ενδιαφέρει να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί να ξέρω συνταγές από ασιατικό φαΐ, ας πούμε. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να μαγειρέψω ασιατικό φαΐ? Άρα γιατί να πάω να μάθω? Όχι, πρέπει να ξέρω. Πώς φτιάχνεται αυτό το σούσι, πρέπει να μάθω. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το σούσι. Τι με ενδιαφέρει εμένα? Το αποτέλεσμα. Ο παίκτης μπορεί να παίξει και δεν με ενδιαφέρει αν είναι Έλληνας ή αν είναι φίλε από την άγωνη γραμμή στο Νεπάλ. Αν έπαιζε στον ΑΟ Καθμαντού. Δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα και αυτό μου δίνει μια ηρεμία, φίλε. Πραγματικά στο λέω. Οπότε, ας τον δούμε πρώτα, ρε παιδί. Έρχεται ένας παίκτης που καταρχήν ηλικιακά οκ. Okay. Ηλικιακά έρχεται. Μικρότερος από ότι ήρθε ο Λίνο. Έρχεται στην ηλικία που ήρθε ο Γκαρσία. Έρχεται στην ηλικία που ήρθε ο Μάτος. Δηλαδή, αυτοί δεν πρόσφεραν. Δεν λέω, προσέξτε. Δεν λέω ότι ο Αζεβέδο είναι ο Μάτος από αριστερά. Δεν λέω ότι ο Αζεβέδο θα προσφέρει όπως πρόσφερε ο Γκαρσία ή ο Λίνο. Δεν λέω αυτό. Όποιος το πει αυτό, επίσης είναι λάθος. Ο υπερενθουσιασμός. Ξέρετε τι λέω. Ότι δεν μπορεί ένας παίκτης για τον οποίο πλήρωσε πριν λίγα χρόνια 5 εκατομμύρια ή ομάδα που λέγεται Σαχτάρ Ντόνετσκ, δηλαδή δεν μιλάμε για ένα χωριουδάκι που παίζουν κάτι Ουκρανάκια και πήγαμε, πήραμε ένα παίχτη
τον Πουθενόπουλο. Πήραμε ένα παίκτη που είχε κάνει την καριέρα του στη Metalist, είχε διαπρέψει εκεί και τον πήραν στην Ουκρανία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα λόγια των ανθρώπων που τον έζησαν εκεί. Εννοείται, τι θα σας πούμε ότι είχε συνεχόμενα μάτς, μα δεν είχε. Δεν είχε μάτς, δεν είχε συμμετοχές. Όχι όμως να το βγάλουμε σαν κάτι πριν το δούμε. Είπαμε επίσης με πολύ ιδιαίτερο στόμφο, περάστε τον εξονυχιστικές εξετάσεις. Για να μην έχουμε περιπτώσεις Λεβέκ. Δηλαδή επειδή μια φορά την πατήσαμε, πρέπει από εδώ και πέρα να βγάζουμε όλο τον αρνητισμό πριν δούμε τον παίχτη. Καθίστε ρε παιδιά. Δείτε λίγο πώς μέσα σε εισαγωγικά προστατεύουν τις μεταγραφές τους και όλο το σύστημα, οι ομάδες κάτω. Που το μέτριο να το αναδείξουν, να δημιουργήσουμε. Θα μου πεις και άμα βγει χλαπάτσα μετά, άμα βγει, άμα φάνε παλτό, άμα είναι τίποτα. Τίποτα, προχωράμε παρακάτω, ούτε, δεν στέκονται ούτε μέρα. Δεν στέκονται ούτε μέρα. Δείτε ποιους έχει φέρει τα τελευταία χρόνια Ολυμπιακός, τύποι που περάσαν, δεν ακουμπήσανε, δεν κουνιέται φίλο. Δεν θα γίνουμε σαν κι αυτούς, εννοείται. Διότι ο Παοκτσής έχει σκεπτικό. Έχει άποψη και την εκφράσει. Φίλε, έφερες αυτόν που είναι σαπάκι, θα την ακούσεις φίλε για το Λεβέκ, θα σου λέμε κάθε μέρα. Άλλο αυτό όμως, άλλο όμως πριν δούμε τον παίχτη να τον κάνουμε αληθή. Να υπάρχει αυτός ο αρνητισμός. Αυτό το πράγμα ρε παιδιά, περνάει μέσα στην ομάδα. Αυτή η μόνιμη γκρίνια, αυτός ο μόνιμος αρνητισμός. Ναι, άλλο η επιφυλακτικότητα. Δηλαδή, θα τον δούμε τον παίχτη. 100% πρέπει να περάσει εξονυχιστικές εξετάσεις. Γιατί για τραυματισμό. Το 15. Έχουμε 18. Ναι, μήπως του είχε αφήσει από μινάρια ο τραυματισμός. Βεβαίως, εννοείται 100% ρε παιδιά. 100%. Φαντάσου μου γράφει ο Χρήστος, ο Δαβίδης, να παίρναμε παίχτη από τη 13η Λεγανιές, όπως η ΑΕΚ. Τι είχαμε να ακούσουμε. Είμαστε πολύ αυτακαταστροφικοί. Αυτό λέω ρε παιδιά. Δεν θα πάω μακριά, σκεφτείτε να παίρναμε εμείς το Μασούτ. Τι είχε να γίνει στις γραμμές και στα site, στα φόρα. Τι είχε να γίνει. Ο γερασμένος, ο τελειωμένος, αυτά, Ιβάν, αυτές είναι οι μεταγραφές σου που πήγες και πήρες αυτόν από τον Πανιόνιο, το Ραμολιμέντο από τα Καπί, ο περίεργος χαρακτήρας, ο έτσι ο αλλιώς. Βλέπεις τώρα, πήγες στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ τον αγιογραφεί κάθε μέρα το περιβάλλον της. Είμαι ούτε υπέρ αυτού είμαι, έτσι. Να το ξεκαθαρίσω. Δεν είμαι ούτε υπέρ της αγιογραφίας. Είναι λάθος επίσης αυτό. Είναι το άλλο άκρο. Όλα τέλεια, όλα φανταστικά, καταπληκτικός. Να πω τι, ο Αζεβέδο, παιδιά, μεταγραφή, παιδιά, ποιος Μάτος τώρα, ποιος Λίνο. Να βγω να πω αυτό, μα δεν θα γίνω πιο γραφικός και από βόλτα με γόνδολα στη Βενετία, με ολόγιο μου φεγγάρι. Και ο Γονδολιέρης να είναι πρώην τενόρος που απέτυχε στην καριέρα του, στην όπερα. Και βγάζει τα εξτραδάκια του, κάνει κάτι Σαββατοκύριακα να πούμε στη γόνδολα. Δεν θα είμαι πιο γραφικός από ήλιο Βασίλε μας Σαντορίνα, μας πω. Και άμα άντε, εγώ σας το είπα, εσείς θα με πιστέψετε. Απλά πράγματα. Άσε να τον δούμε. Σαν όνομα είναι σημαντικό όνομα. Δεν έρχεται να σας σημαντός παίκτης από αριστερά. Ματάκι χορταράκι. Αν αυτός εδώ έχει τα γόνατά του εντάξει, το γόνατό του είναι εντάξει, τότε είναι σημαντικό. Αυτά θα σας πω. Αυτά θέλω να πω. Ότι υπάρχει ποιότητα στον παίκτη. Τη γνωρίζουμε. Ότι υπάρχει φιλοδοξία στον παίκτη. Ότι είναι πληγωμένος ο εγωισμός του που δεν έπαιζε και έβαζε έναν άλλον στην Σαχτάρ. Ότι η ομάδα δεν υπάρχει περίπτωση να είναι χειρότερος του Λέοβατς ρε παιδιά ή του Λεβέκ. Να το πάμε και έτσι. Αν θέλετε, γιατί να μην το δούμε μισογεμάτο το ποτήρι για να το δούμε μισοάδιο. Επίσης, να πούμε ότι είναι σημαντικό που βρίσκει Βραζιλιάνο στην ομάδα. Ξεκινάτε, φεύγετε από εδώ και πηγαίνετε στο νέο Δελχή για δουλειά. Και στο εργοστάσιο που δουλεύετε, ας πούμε ότι είστε σε ένα εργοστάσιο, ας πούμε, που βγάζει πόμολα, υπάρχουν και δύο Έλληνες που μόλις πας, ω αδερφέ, έλα, τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ, πώς παραγγέλνουμε, πού είναι οι τουαλέτες, πού βγαίνουμε με την οικογένειά μας για φαγητό, ποιο είναι το έθιμο, κάνει να βγούμε έξω, δεν κάνει, τι λέμε, πού πάμε, πώς μιλάμε, τι πληρώνουμε, τι κάνουμε, πού πηγαίνει το παιδί σας στο γιατρό, πού πηγαίνουμε να φάμε, πού πάμε σε συνεργείο τα αυτοκίνητά μας, τι γίνεται δηλαδή. Αυτομάτως, όπως το είπα, το λέει και η λέξη, αυτομάτως, υπάρχει ο μάτος. Έλα εδώ πουλάκι μου, σου πω εγώ εδώ που νιώθω βασιλιάς, που ήρθα εδώ μαραζωμένος γιατί η ομάδα που έπαιζα αυτή Δνιέπρο, πώς τη λένε, φαλήρισε
Και ο Θεός μου άνοιξε αυτή την πόρτα και νιώθω ευλογημένος εδώ στον ΠΑΟΚ. Είμαστε θεοί εδώ όταν κερδίζουμε. Όταν χάνουμε, την ακούμε, να ξέρεις. Υπάρχει τρομερή πίεση, φίλε. Ξέχνα τα, εντάξει, κερδίσουμε, χάσουμε, είναι το ίδιο. Πάμε να πάρουμε 15 μάτς και θα μας γράψει ιστορία. Θα το έχει πει ο Μάτος. Αυτός ο ανθρωπάκος τον βλέπεις αυτόν με τα μούσια. Πάρα πολύ δυνατός, φίλε μας, τάκι, ό,τι ζητήσουμε. Τι θέλουμε, βελούδινη κουρτίνα, βελούδινη κουρτίνα. Πώς τη θες, μπορντό, με ρίγα χρυσή, χωρίς ρίγα, τι θέλεις. Ό,τι θέλουμε έχω εδώ. Έξω ο κόσμος που θα βγεις, θα νιώσεις πραγματικά ένας μικρός θεός. Έρχονται και μας μιλάνε στη γλώσσα τους, μας λένε άντε ΠΑΟΚάρα, γαμπιμπίστε τους. Σας αγαπάμε, φωτογραφίες με τα παιδιά τους, παντού. Όπου πάμε δεν μας αφήνουν να πληρώσουμε. Είμαστε προνομιούχοι σε μια χώρα που βουλιάζει. Βουλιάζει στην κρίση και στη φτώχεια που εμείς βρήκαμε ένα τόσο υπέροχο περιβάλλον. Και τι ζητάνε από εμάς, να βγάζουμε την ψυχή μας μια φορά τη βδομάδα, φίλε, γιατί κάναμε μαλαμπίμπι το καλοκαίρι και αποκλειστήκαμε από τον Νίλς Χόλγερσον, την Άκερ και τον Γκρούμελ. Μια φορά τη βδομάδα μας ζητάνε να είμαστε εκεί και να βγάζουμε τα σώψυχά μας μέσα στο γήπεδο. Αυτό θα κάνουμε, ρε παλιό μπίμπιπ. Ασεβέδο, θα του έχει πει. Έλα εδώ, Μαουρίσιο, εσύ είσαι λιγότερο καιρό εδώ, ήρθες πρόσφατα. Πώς τα βλέπεις, ρε φίλε, θα του πει ο Μαουρίσιο. Μόνο αγάπη έχουμε πάρει, φίλε. Και δεν έχουμε παίξει και τίποτα, να σου το πω και έτσι δηλαδή. Αν έχουν λίγο συνέστηση που πρώτοι ποδοσφαιριστές. Άμα δεν κάνουν μια εκπομπή καλή, βγαίνω από το στούντιο και λέω σήμερα δεν ήμουν καλός. Ο πρώτα αυτός που κάνει τη δουλειά, αν νιώθει. Αν δεν νιώθει, εντάξει. Αν νομίζει ότι είναι ο Θεός και ότι είναι ο καλύτερος και ο κορυφαίος, εντάξει. Αν έχεις λίγο όμως αυτοκριτική, λες σήμερα δεν έκανα λάθος εκεί που μίλησα έτσι στον ακροατή, ή ξέχασα αυτό το θέμα, ή ξέφυγα εκεί και κράτησα παραπάνω τη γραμμή, ή μου φύγε αυτή η κουβέντα που δεν έπρεπε, ή είχε πολλές διαφημίσεις και δεν πήγα μέσα να κάνω μάχη γιατί δεν πρέπει το διάλειμμα να τόσο μεγάλο. Λέω διάφορα τώρα που συμβαίνουν καθημερινά και δεν τα ξέρετε, ας πούμε. Πρώτος αυτός λοιπόν που κάνει τη δουλειά, αν έχει λίγο αυτοκριτική, εγώ βλέπω το Σωτήρι. Το βλέπω πίσω την κονσόλα. Πόσο χαρούμενος φεύγει μετά την εκπομπή ή πόσο λέει φίλε σήμερα δεν έκατσε αυτό ή δεν κάναμε εκείνο. Εντάξει. Μην τη φοβάσαι την αυτοκριτική. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Πρώτα να ελέγξεις τον εαυτό σου και να μην νομίζεις ότι είσαι γαμάω και δεν υπάρχει τίποτα μετά από μένα. Λάθος. Έχουμε τέτοιους πολλούς άμα θέλετε. Πρώτος λοιπόν. Ο παίχτης γνωρίζει αν παίζει ή όχι. Παίχτες που παίζουν τώρα ξέρουν ότι δεν έχουν δώσει ούτε το 50%. Και βέβαια πάντα σε συσχετισμό, σε συνάρτηση με αυτά τα οποία τους δίνει ο άνθρωπος αυτός που είναι μεγαλομέτοχος στην ομάδα που είναι ο πρόεδρος. Και θα μπορούσα να πει εντάξει, φίλε, δεν παίζουμε, αλλά ξέρεις κάτι. Είμαστε και 6 μήνες μέσα, 7 μήνες μέσα. Έρχεται ο σπιτονοικοκύρης, με χτυπάει το κουδούνι. Πότε θα δώσετε, είναι 7 νίκια. Γιατί δεν πληρώνετε τα νίκια. Ή μας παίρνουν από το σχολείο του των παιδιών και λέει κυρί, είναι απλήρωτα τα δίδακτρά σας. 4 μήνες, 5 μήνες. Ή που πάμε να πάρουμε τα αεροπορικά εισιτήρια και λένε δεν έχει στείλει η ομάδα σας στα αεροπορικά εισιτήρια, θα μείνετε εδώ για τις γιορτές των ημερών. Ή βάζει την κάρτα και δεν έχει μπει ο μισθός. Ή δεν έχει μπει το πριμ. Ή δεν έχει μπει η δόση συμβολέου. Πάμε να κάνουμε μπάνιο και δεν έχει ζεστό νερό. Α, τι, μας το κόψανε. Μην θεωρείτε ότι αυτά είναι πάρα πολύ μακρινά ή απίθανα. Συμβαίνουν σε ομάδες. Ακόμα και σήμερα συμβαίνουν. Όταν λοιπόν θα έρθει ο Αζεβέδο, θα μάθει καταρχήν μία λέξη. Η μία λέξη που θα μάθει είναι κούπα. Ή πρωτάθλημα. Καλημέρα, παιδιά, τι γίνεται εδώ, φιλέ. 15 μάτς. Ή τα παίρνουμε ή μας διώχνει όλους ο μεγάλος του καλοκαίρι. Μπορείς να τα ανταπεξέλθεις. Έχεις κότσια. Αν ήρθες για τουρισμό, αν ήρθες επειδή εντάξει εδώ είναι η Ελλάδα, μωρέ και αυτά και εντάξει. Εγώ που ήμουν στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, εγώ που παίζω στην Εθνική Περού, σας έχω για χαβαλέ. Αν ήρθες όπως ο φίλος μας ο Σαμπράνο και μας είδες έτσι υποτιμητικά και σέρνεις το κουφάρι σου μέσα στο γήπεδο, αυτοί οι ίδιοι που θα σηκώσουν τα χέρια και θα στερήσουν από το παιδί τους το παιχνίδι για να πάρουν διαρκείας, ή που δεν θα πάνε γαμημένες διακοπές το καλοκαίρι, αυτοί οι ίδιοι φίλε θα σε περνάνε πριονοκορδέλα κάθε μέρα. Θα μπες μέσα στο γήπεδο και θα ακούς το βουητό της τούμπας αν δίνουν ότι κοροϊδεύεις. Άρα πρώτο πράγμα, δεν κοροϊδεύεις φίλε εδώ. Ξεκάθαρο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκεί που κάθονται, και όσοι είναι στο γήπεδο, αλλά και όσοι είναι εκατομμύρια πάνω στον κόσμο που υποστηρίζουν αυτήν την ομάδα, ζουν και αναπνέουν γι' αυτό. Δεν μπορεί να είναι απλά διεκπεραιωτές. Τι γίνεται, εντάξει. Οκ. Ξέρεις, ασχολούμαι με τον ακτιβισμό. Μαζεύω αυτοκόλλητα με πεταλούδες από το όψιμο μεσαίωνα. Και είμαι και λίγο ΠΑΟΚ. Λίγο. Υποστηρίζω. Έτσι, λίγο. Δεν είναι. Δεν ξέρω, αν με ρωτήσεις, δεν ξέρω και κανένα παίχτη. Δεν υπάρχει αυτό.
Γιατί αντίστοιχα σε άλλες ομάδες το έχω ακούσει, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, το συναντάμε. Ξέρεις, εδώ δεν είναι. Εδώ είναι οικογένεια, μη σας πω δίπλα στην οικογένεια. Θα μου πεις, αυτό είναι λογικό. Γιατί υπάρχει κάτι που εξηγείται με λογική στο Πανθεσσαλονίκιο, αθλητικό όμιλο Κωνσταντινοπολιτών. Πείτε το και σε μένα. Να ξέρω. Άρα, γαρούν. Τίγαρ, τιγάρτι, τιγαρούν, ως ουν, ώστε. Θεέ μου, γιατί έχω κάψει αυτές τις φλάντες το 89. Γιατί να υπάρχει μια καμένη γωνία στο μυαλό μου για να θυμάμαι. Και ούτε μήτε ουδέ μηδέλη. Πας άπας όλος αυτός μόνος άκρος μέσος έσκατος. Δηλαδή θυμάμαι απ' έξω πράγματα. Έστινου τραγωδία, λέμε εμείς πράξεις σπουδές και τελείας. Μέγεθος εχούς, ειδισμένο λόγο, χωρίς εκάστο των ειδών της μωρίας. Δρώνεται και ούδη επαγγελίας, διελέω και φόβου περαίνουν σαν την τοντιού των παθημάτων κάθες. Γιατί να θυμάμαι από το 89 τον ορισμό της αρχαίας τραγωδίας ακόμα απ' έξω. Υπάρχει κάποιος λόγος. Και λέω αυτό δεν είναι αποστήθηση. Είναι φίλε με πειρακτωμένο σίδερο. Έχει βγει το σημάδι ρε παιδί μου. Αυτά είναι καμένα τελείως. Που αν με ρωτήσεις τι έφαγες χθες, μπορεί να μην θυμάμαι. Α! Τι έπρεπε να θυμηθώ σήμερα. Χαιρετίσματα στην Ελένη. Που μαζί με τη μαμά της είναι στην καντίνα, στη μαμά Τερέζα. Έξω από το τζάμπο. Και περνώντας εχθές, χαιρέτησε. Γεια σας κύριε Κωστή, σας ακούω. Είμαι φοιτήτρια, νομίζω βιολογικό, μου είπε. Στην Αλεξανδρούπολη και σας ακούμε εκεί όλοι οι φοιτητές μαζί. Λέω και έρχεσαι στις διακοπές σου και βοηθάς τη μαμά εδώ. Έβαζε σουβλάκια και παντσέτες. Και σπουδάζει κάτι πολύ δύσκολο. Μπράβο σου, αύριο θα σου πω χαιρετίσματα. Δεν πρόκειται να χτυπήσω το ξυπνητήρι γιατί το έχω αφύπνιση για να θυμάμαι ποιο πρέπει να χαιρετήσω. Να οι καμένες φλάντζες που σας λέω. Ξαναγυρίζω για να το κλείσω πριν φύγω για το διάλειμμα. Αφήστε ρε παιδιά να το δούμε λίγο και να πω και κάτι. Δώστε λίγο παραπάνω αγάπη στην ομάδα. Δεν μιλάω για αυτούς που ζουν με την παχαλοποίηση του ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρουν, δεν με απασχολούν. Ποτέ δεν ένιωσα ότι κάνω το ίδιο πράγμα με αυτούς, ούτε καν την ίδια δουλειά. Ποτέ. Χρειάζεται να πούμε ονόματα, τους γνωρίζετε. Άσε που τους έχει πάρει και χαμπάρι ο κόσμος πλέον. Έχω πει πολλές φορές, δικαίωμα στην κριτική, ακόμα και στην αδυσόπιτη και στη σκληρότατη κριτική και στην άδικη πολλές φορές κριτική. Σου δίνει το δικαίωμα να πεις τον καλό λόγο όταν πρέπει. Εσύ που ξεφτέλησες τον Κρέσπο όταν ήρθε, δεν έπρεπε μετά να πεις ρε παιδιά, ο άνθρωπος έβγαλε αξιοπρεπώς την περσινή σεζόν. Αντιθέτως, από το Βαρέλα που ακούγαμε ότι έρχεται ο Μπεκεμπάουρ και πέρσι ήταν μέτριος. Άκουσε τον Πινελίκη του ο Βαρέλα. Φέτος να μην πούμε ότι δεν περνάει ούτε κουνούπι και ότι είναι άλλο. Μόνο σου το κατάλαβε, δεν είπατε. Λέει με, θύχτηκε ο εγωισμός λέει, που πήραμε λέει, του Σαμπράνο και άκουγα παντού λέει, και διάβαζα ότι ποιο Βαρέλα και τον πήραμε πέρσι και δεν έχει παίξει τίποτα και θα είμαι τρίτη επιλογή. Σκύλιασα στη δουλειά το καλοκαίρι, λέει, έχασα κιλά, έτρεξα, πάλεψα, μόχθησα και τώρα είμαι αυτό που είμαι. Μόνο σου τα λες, φίλε. Δικαιώνεις που λέγαμε ότι δεν μπορεί να είναι αυτή η παρουσία σου. Δεν μπορεί να είναι με αυτά τα κιλά να προσπαθείς να τρέξεις να πάρεις τα μέτρα από τον αντίπολο επιθετικό που είναι σφαίρα. Πώς θα τον πιάσεις φίλε, όταν έχεις κιλά, όταν δεν έχεις κάνει την προετοιμασία που πρέπει. Φέτος τον βλέπετε, άρχοντας. Και μετά, όταν ξεκινάς και πες έτσι, έρχεται και η πάρα πολύ σημαντική παράμετρος που λέγεται ψυχολογία. Ό,τι και να κάνεις, ο ίδιος άνθρωπος. Άμα το βάζει να κάνει το ίδιο πράγμα και από πάνω είσαι και τον βλέπει και δεν έχει ψυχολογία, ότι είναι πεσμένο, τον κράζουν όλοι και δεν είναι καλό, πώς θα το κάνει. Ο ίδιος άνθρωπος, άμα του δώσει έναυσμα, πάμε, έλα, μπορεί και το πάρει. Και χτίσει, βέβαια, όχι να είναι ουρανοκατέβατο, να χτίσει και αυτό με τη δουλειά του. Πρέπει να... Αυτά είναι συνδυασμό. Κλείνω στο διάλειμμα λέγοντα. Αφήστε να δούμε, ρε παιδιά, πρώτα τον άνθρωπο. Να τον δούμε πρώτα. Τον Αζεβέδο. Ούτε χορηγούς είπα τίποτα σήμερα, τίποτα φίλε. Δεν είπα τίποτα. Μπήκα και ήθελα να το πω. Γιατί εννοείται το βλέπω από κάτω, από site, από ερυθρόλευκες, πράσινες, κίτρινες φυλάδες. Εννοείται το ακούω και σε εκπομπές εδώ στην πόλη μας. Λύσα κακιά φίλε. Τον βγάλαν τυφλό. Τον Αζεβέδο. Πρώτη λέμε. Εννοείται να περάσει ξενοδοχικές εξετάσεις. Όχι άλλος Λεβέγκ. Αλλά αφήστε λίγο, δηλαδή δείξτε λίγο περισσότερο αγάπη εσείς που λέτε ότι υποστηρίζετε αυτή την ομάδα. Πάμε, έχουμε 15 μάτς για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Άμα τροχόμαστε μεταξύ, εγώ δεν λέω να υπάρχει έλλειψη κριτικής, προσέξτε. Δεν είμαι του λιβανίσματος. Πολλές φορές έχω παρεξηγηθεί. Γιατί ρε Κωστή, όχι, αυτό που πιστεύω αυτό θα πω. Δεν υπάρχει κάτι να με εμποδίσει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νιώθω πολύ ελεύθερος για να μπορώ να πω ό,τι θέλω. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αβάντα για τον εαυτό μου, φίλε.
Όχι όμως μόνιμος αρνητισμός. Που πλέον περνά στο δεύτερο επίπεδο και λες, ρες αυτοί που μονίμως προσπαθούν να δημιουργήσουν κατάσταση και φασαρία, να το κάνουν έτσι, επειδή τους βγαίνει αθόρμητα, ή μήπως υπάρχει, εδώ βλέπετε, μένεται ένας πόλεμος κάτω. Οικονομικός, εις βάρος του ΠΑΟΚ, εις βάρος του Σαββίδη. Οικονομικός, πολιτικός, κοινωνικός, πολιτιστικός, αθλητικός, μηντιακός, ψυχολογικός, από σε κάθε επίπεδο. Σε κάθε επίπεδο, το βλέπετε. Και θα κάτσουμε εμείς να σκοτωνόμαστε και να τοργόμαστε μεταξύ μας. Αυτό θέλουν να είμαστε, αυτό θέλουν κάτω. Να είμαστε δικασμένοι μεταξύ μας, να σκοτωνόμαστε. Όχι εγώ με τον Άγγελο, όχι εγώ είμαι εις βάρος του Άγγελου. Όχι εγώ με τον Σάντος, όχι εγώ εις βάρος του Σάντος. Όχι εγώ θέλω το Ρέι, όχι εγώ θέλω το Πασχαλάκι. Εμένα μου αρέσει αυτός, όχι εμένα μου αρέσει εκείνος. Και να σκοτωνόμαστε όλη τη μέρα. Φύστε ρε παιδιά, δηλαδή πρέπει να δείξουμε λίγο περισσότερη αγάπη στην ομάδα για να φτάσουμε σε αυτό το τελείωμα. Αν εμείς μεταξύ μας, την ώρα που μένεται η μάχη μας, είμαστε στα ορίγματα και πολεμάμε τον εχθρό, καθόμαστε και τσακωνόμαστε, ρε, εσύ κάνε λίγο πιο εκεί. Με εμποδίζει λίγο τώρα που πάω απέναντι, έχω τον εχθρό, σε παρακαλώ. Καλά είναι αυτό, κράνος φοράς. Καλά, βρε, δεν του γάνει. Το δικό μου κράνος είναι καλύτερο. Και είσαι στο ίδιο όριγμα. Ρε, εσύ, ο άλλος τι κάνει, καλά, τι αρβίλα είναι αυτή, ρε. Καλά, ρε, πομόβο, είσαι άσχετος, μιλάμε. Η αρβίλα σου έτσι θα πας να πολεμήσεις. Οι άλλοι απέναντι ρίχνουν σφαίρες. Και εμείς καθόμαστε στην ίδια καταπακτή, στο ίδιο όριγμα και τρογόμαστε μεταξύ μας. Όχι, φίλε. Όχι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμος που το έχει απόλυτη ανάγκη αυτό, γιατί δεν έχει να πει κάτι άλλο στο μικρόφωνο. Δεν έχει να γράψει κάτι άλλο. Άνθρωποι αρρωσταίνουν όταν πηγαίνει καλά ο ΠΑΟΚ. Λυπούμαστε. Ποτέ δεν το βασίσαμε στην παχαλοποίηση, ούτε θέλω και όλος το επρόκειται. Ούτε με νοιάζει. Αυτά. Ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, τα ξέρετε. 50 χρόνια εμπειρίας. Φυσικά όλα στα όρθια που σήμερα δίνουμε και μια τραπεζούκλα. Στα δύο υπέροχα εστιατόρια, στα δύο υπέροχα ψητοπολία, ο καλύτερος γύρος της πόλης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης. Και σουβλάκια και χειροποίητες, μπέργκερς και κλάπιες και παστές και το πιο ζουμερό κοτόπουλο της σούβλας. Ο καλύτερος γύρος. Στη Λεωφόρο Στρατού 18 και στην Κωνσταντινούπολη 37. Πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Μην ξεχνάτε φυσικά τα δύο κρεοπολία μας. Εκεί μπορείτε να αγοράσετε τα κορυφαία κρεατικά. Κοτονοστιμιές κρεατογεύσης Άγγελος, Ανδρέα Παπανδρέου 125 στην Νεάπολη και κρεοπολείο Μιχάλης Μενελάου 29 στον Εύοσμο. Δύο κορυφαία κρεοπολία από κάθε άκρη της Θεσσαλονίκης έρχονται για να ψωνίσουν εκεί τα κρέατά τους. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με γραμμούλες! Έλα! Έτσι, τάπα και ξεθύμανα. Εδώ είμαστε! Ζούμου σου λέμε για το τσακαλό καταπληκτικό βατοσκοπόρο κοπή πίνω καψούριδες! Πες το λέει, ο Βασίλης είμαστε με τα παιδιά στο αυτοκίνητο. Τα παιδιά μου λέει, αν δεν ακούσουν αυτό δεν βγαίνουν από το αυτοκίνητο. Σας αγαπούμε όλους. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πριν πάμε στις γραμμές, 2310-287-888, μπορεί και να ανοίξουμε δεύτερη ώρα γραμμές σήμερα, γιατί θέλω να πω ακόμα πραγματάκια. Θέλω να σας πω ότι, ειδικά τώρα που κρύωσαν οι καιροί, ειδικά τώρα που θα πέσουν χιονάκια, αλλά όχι μόνο τότε. Νούμερο 1 προορισμός. Νούμερο 1 προορισμός. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μακράν του Δευτέρου, είναι στην κορυφή. Auto Care, αξεσουάρ αυτοκινήτων, χιονοαλυσίδες, χιονοκουβέρτες, Spike Spider, track σύστημα αντιολισθητικό, κουκούλες αυτοκινήτων, καλύματα, γελοκαθαριστήρες, τεμπέλι για το χέρι, τα πάντα. Μπορείτε να βρείτε το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο πράγμα εκεί. Λέγεται ότι ο Δούριος Ύπος, πριν κάνει την εμφάνισή του να πούμε, πέρασε από εκεί και του λέει «Μάστορα», του λέει του Νούλη, «είναι να πάμε λίγο μακριά στην 3». «Και γιατί πας στην 3 και δεν πας στην 4», λέει ο Νούλης δίπλα. «Εδώ, μια γωνία είναι», λέει, «κάνε ένα κλικ». «Όχι», λέει, «πάμε στην 3, έχουμε εκστρατεία και μήπως ρίξει κανένα χιονάκι εκεί», λέει, περνώντας, λέει, «για να πάμε απέναντι». «Εγώ, αδερφέ», του λέει το Οδυσσέα, «αγορά, από πού είσαι, παλικάρι μου?» «Απ' την Ιθάκη», λέει. «Απ' την Ιθάκη, αγοράκι, έλα εδώ παουξάκι μου», του λέει. «Έχω ένα κουμπάρο στην Ιθάκη και τέτοια αυτά και τα λοιπά». Και πέρασε, του δίνει χιονοαλυσίδες, χιονοκουβέρτες, του λέει, «κοίταξε, δεν απαιδεύεσαι, σου δείχνω το πιο μοντέρνο σύστημα. Θα το βάλεις στο Δούριο Ύπο, χλακ, θα το κουμπώσεις και είσαι βασιλιάς, ρε παιδί μου». Γρηγορίου Λαμπράκη 33, 932, 281. Αυτό έχω να σας πω. Μην το σκέφτεστε καθόλου. Και εξαιρετικές τιμές και με το χαμόγελο στα χείλη τα παιδιά εκεί, ο Νούλης που χρόνια, το ξαναλέω,
χρόνια, γιατί περνάω, το πατρικό μου είναι δύο βήματα πιο πέρα, χρόνια. Ξέρω ότι είναι νούμερο ένα, κορυφαίος. Καλημέρα, sold out σε όλα και στη βάφτιση θα γίνει της... Oh. Είπα, χθες έκανα το λάθος να πω ότι... Γεια σου κουμπαγιώτη Βασίλη, γεια σου βροχούλα. Τι έχω να πω, αφήστε λίγο να πω αυτά, θα ανοίξουμε γραμμές τη δεύτερη ώρα σήμερα, να το κάνουμε έτσι. Εντάξει, γιατί άργησα και να βγω, άργησα και να πω. Τι έχω να σας πω. 8 μάτς είναι στην Τούμπα. Νιώθουμε ότι αυτό το οίκημα εκεί, νιώθουμε ότι αυτό το κτίσμα είναι κάτι ιερό. Νιώθουμε ότι κάθε πιθαμή, κάθε γωνιά σε αυτό το τοίχο, κάθε κομμάτι στο ταρτάν το παλιό, κάθε γωνία σε αυτές τις σκουριασμένες πινακίδες επάνω που φύγαν τώρα οι μεταξωτυπίες που είχαν, δεν ξέρω πώς μπορείς αλλιώς να το πεις, αυτά τα πανό που είχαν φτιάξει ωραία με στιγμές, χάλασαν με τον καιρό και βγήκε πάλι αυτές, ναι, οι σκουριές αυτές που είναι επάνω. Κάθε γωνιά του γηπέδου νιώθουμε ότι έχει τη δική της ιστορία και ότι από το 1959 στέγασε τα όνειρα τα δικά μας, των πατεράδων μας, των παππούδων μας. Κάποιοι έφυγαν, δεν είναι πια εδώ. Δεν θα είναι εδώ για να δουν την Τούμπα να πέφτει, για να αναγερθεί η νέα Τούμπα, ο νέος ναός στο συγκεκριμένο χώρο. Και βλέπετε ότι από εδώ πήγαμε, από εκεί ήρθαμε, από εκεί φύγαμε, τελικά, επειδή αυτή η ομάδα έχει τόσο συνέστημα και ρομαντισμό μέσα. Ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, ναι, τα τεχνοκρατικά, ναι, τα μοντέρνα, ναι, τα Matrix, ναι, η τεχνολογία, ναι, αυτά, ναι, έτσι, αλλά έχει τόσο πολύ συνέστημα μέσα. Πώς μπορούσαμε να φύγουμε από εκεί? Γι' αυτό λοιπόν, επειδή αυτό που έχουμε εδώ δεν μπορεί να το έχουμε αλλού. Όσο τεράστιος χώρος και να είναι αλλού, δεν μπορεί να μεταφέρει την άβρα. Είναι ο λόγος, το έχουμε πει και άλλες φορές, που μπήκε στο γραφείο, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήταν του Μικογιάν, πρόεδρος ήταν στην... όχι πρόεδρος, στην... κάτι μετά... τέλος πάντων δεν θυμάμαι, μπήκε στο γραφείο, στο αεροδρόμιο που ήταν ο πρόεδρος του αεροδρομίου, ο παλιός, στο Ροστόφ, κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς, συγχωρέστε με, αλλά δεν θυμάμαι... τέλος πάντων μπήκε σε ένα γραφείο που ήταν απαρχαιωμένο. Τα άλλαξε όλα, τα γκρέμισε όλα γύρω, φτιάχτηκε καινούργιο όλο το τοπίο. Δεν πείραξε ούτε την καρέκλα την ξύλινη που έτριζε. Και λες τώρα θα πέσω ή δεν θα πέσω. Μπήκε ο Κυριάννης και δεν τα πείραξε. Μπήκε μέσα και είπε, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Εδώ ο χώρος έχει κάτι μαγικό, έχει μια άβρα. Τώρα οι μοντέρνοι το λένε Feng Shui και Μαλαμπίμπιπ. Δεν είναι αυτό. Είναι ιστορία. Είναι ο σεβασμός στο παρελθόν. Είναι αυτά που κουβαλάει ένας χώρος. Γι' αυτό ο μεγάλος Ιβάν δεν τα πείραξε. Γι' αυτό κατάλαβε ότι αυτό που έχουμε εδώ δεν μπορούμε να το βρούμε αλλού. Και ναι, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αεροδρόμιο απ' έξω. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να απλωθούμε. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά εδώ θα γίνει. Λέω λοιπόν και δεν θα σταματήσω να το λέω συνέχεια. Θα σας κουράσω αυτές τις μέρες. Αρχής γενομένης από το Σάββατο. Σάββατο 5 και 4 το Μελεβαδιακό. Πρέπει το γήπεδο να είναι κατάμεστο. Πρέπει να μην πέφτει ούτε μία καρφίτσα. Είναι η πρώτη από τις 15 μάχες που θα δώσουμε. Και δεν μπορούμε να είμαστε εκεί σε όλες τις 15 μάχες. Στις 8 μπορούμε να είμαστε στο ναό. Πόσα μάτς μείνανε στην Τούμπα? 8 μάτς πρωταθλήματος. Δεν έχει play-offs. Δεν πρέπει να πέφτει ούτε μία καρφίτσα. Ένας φόρος τιμής. Γραμμές θα δώσουμε σε λίγο. Μετά τις 9. Γιατί θέλω να το πω αυτό, θέλω να σας το λέω κάθε μέρα. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Αφήστε στο πλάι. Γουστάρετε, δεν γουστάρετε τον προπονητή ή κάποιο παίχτη. Ούτε εμένα μου είναι συμπαθής ο Λουτσέσκου. Δεν άλλαξα ποτέ αυτό που είχα πει. Να πω τι, ότι ξαφνικά μου έγινε συμπαθής ή ότι τον θεωρώ μεγάλο προπονητή. Δεν θα το κάνω. Πρέπει να είμαι ακόλουθος των λόγων μου, αυτά που έχω πει πριν. Όμως θεωρώ ότι θα πρέπει να θέλουμε να πετύχει. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε δίπλα στην ομάδα, ασχέτως των προσώπων. Και αν αυτός με στέψει πρωταθλητή, αδριάντα θα του κάνουμε. Θα του γράφουμε ποίηματα κάθε μέρα, θα κάνω μονόπρακτα.
για την πάρτη του. Δεν με απασχολεί, δεν έχω κολλήματα με τα πρόσωπα. Υπάρχει περίπτωση κάπου εκεί πέρα έξω να υπάρχει άνθρωπος που υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ και να πει «Δεν θέλω το πρωτάθλημα επειδή θα το πάρει ο Λουτσέσκου και θα ήθελα να το πάρω με τον Χ ψι αυτό επειδή το συμπαθώ». Υπάρχει περίπτωση, ας το πάρει και με τον Φούφουτο. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι στον πάγκο. Έτσι θα πρέπει να σκεφτόμαστε. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε όλη μας την ψυχή σε αυτά τα 8 παιχνίδια μέσα στην Τούμπα. Πρώτοι παίκτες να εισπράξουν το μήνυμα. Και τη βοή του κόσμου, το πάθος, την τρέλα, την αυταπάρνηση, τη βαθιά του πίστη για το πρωτάθλημα, να την εισπράξει ο παίκτης μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όποιος και αν παίζει. Δεν με νοιάζει ποιος θα παίζει. Δεν με απασχολεί ποιος θα παίζει. Με ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Ένα, αυτοί που θα παίξουν να βγάλουν και την ψυχή τους. Και δεύτερον, να είναι γεμάτη η Τούμπα. Να είναι γεμάτος ο ναός. Δείτε το και πρακτικά. Δεν θα ξαναέχουμε την ευκαιρία. Γιατί θα αργήσει το νέο γήπεδο. Πραγματικά θα αργήσει. Μην νομίζετε ότι θα μπούμε σε 6 μήνες. Μας περιμένει εξορία. Λίγα μέτρα πιο εκεί. Εξορία είναι. Αλλά φυσικά για καλό σκοπό εννοείται. Αφήστε λίγο στο πλάι. Ό,τι σας στενοχωρεί, ό,τι σας καλέ. Δεν λέω να μην κάνουμε κριτική, προσέξτε, γιατί είναι επίσης λάθος. Ή να τα βλέπουμε όλα τέλεια. Να λιβανίζουμε. Να πούμε τι, ας πούμε. Ότι ο Ελκαντουρί έχει παίξει μέχρι τώρα. Δεν έχει παίξει τίποτα, ρε φίλε. Τι να βγω. Άντε εγώ και βγαίνω και σας λέω καταπληκτικός ο Ελκαντουρί. Τακτικά αυτά τραβάει. Άσε ρε, μπάλα παίζει. Δεν παίζει, ρε. Ο Πέλκας όταν δεν έπαιζε, δεν λέγαμε. Ρε Δημητράκη, γιατί δεν παίζει αφού είσαι τόσο ταλέντο, ρε γαμότο. Τώρα που πετάει και δεν πατάει στα πόδια του, έχει φτερούγες στα πόδια, δεν το λέμε. Πρέπει λοιπόν αυτός που είναι στον πάγκο να βρει ποιοι είναι αυτοί που αυτό το διάστημα γυαλίζει το ματάκι τους. Ποιοι είναι. Είναι ο Μακ, βάλ τον Μακ να παίξει. Δεν μπορεί ο Μακ, ας τον να παίξω. Είναι ο Κάμπος, δεν μπορεί. Είναι ο Λιμνιός, βάλ το Λιμνιό. Είναι ο Πασχαλάκης που θέλει να φάει το δοκάρι, βάζει τον Πασχαλάκη. Αυτό φίλε Ρασβάν, πρέπει εσύ να το δεις. Είναι η δική σου δουλειά. Ό,τι και να λέμε εμείς μπορεί να λέμε 412 σύμφωνα το δευτερόλεπτο. Εσύ όμως πρέπει να καταλάβεις. Σας είπα το περιστατικό, πήγε στο συνεργείο το παιδί στον Εύωσμο. Για να δει τον ξάδερφό του που δουλεύει εκεί. Και μου λέει ο συνεργιάς μου, ήρθε εδώ ο Πασχαλάκης χθες. Μετά το μάτς που έπαιξε το κύπελο. Και λέει, θα με βάλει στην Ξάνθη, να με βάλει στην Ξάνθη, λέει, και θα... Φοβηθήκαμε λέει στο συνεργείο, λέει, τρίξανε οι λαμαρίνες. Και γύρισε και τους είπε, αρέσεις, υπάρχει περίπτωση αυτός να φάει εύκολα γκολ, να μπει χαλαρός. Λέμε τώρα το περιστατικό με τον Πασχαλάκη και τον Πασχαλάκη μας είπε. Άρα, παιδιά, το κλισέ που ακούγεται, τρελό κλισέ, εντάξει, 1-0-5 δίνει να υποθεί κουβέντα, 15 τελική. Ναι ρε παιδιά, 15 τελική. Παίξτε για την ιστεροφημία σας. Παίξτε γιατί θα σας γράψει με ανεξίτηλα γράμματα. Θα τυπωθείτε με πειρακτωμένο σίδερο επάνω στο πετσί. Θα σας γράψει η αιωνιότητα αν πάρετε αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί αν δεν το πάρετε επίσης, θα έχετε κάνει αυτοχειρία με τους άλλους σε τέτοια κατάσταση. Γιατί τις ζωές σας δεν είχαμε κανονάκια, ζωές στο ηλεκτρονικό. Τις κάψαμε όλες μαζί. Όλες τον πρώτο γύρο. Τώρα απόλυτη συγκέντρωση. Μην έχετε άγχος, ρε. Μην φοβάστε τίποτα. Πάω και είστε. Μπείτε μέσα, δαγκώστε τους το λαιμό. Ποιοι είναι οι άλλοι που θα ορθώσουν ανάστημα. Ποιοι είναι αυτοί που θα σας πάρουν αυτό το οποίο λαχταρά τόσος πολλής κόσμος. Ποιοι είναι αυτοί που νομίζετε ότι θα σας στερήσουν τη θέση σας στην αιωνιότητα. Είναι πιο σημαντικοί από εσάς. Δείτε το και εγωιστικά, ρε γαμώτο. Βγάλτε φλέβα στο λαιμό. Βγάλτε τη φλέβα. Του πείτε, όχι, ρε. Εγώ θα το πάρω, ρε. Δεν θα το χαρίσω. Και να σου πω και κάτι άλλο. Το πήρες και τόσες φορές εσύ. Και με σάπιους τρόπους. Τώρα ήρθε η σειρά μου. Γιατί να το πάρεις πάλι εσύ, ρε. Για να βγαίνει ο παππούκας με τα γυαλιά και να μας ηρωνεύεται. Γιατί να το πάρεις πάλι εσύ. Γιατί για να γίνεις μάγκας εσύ. Όχι, εγώ θα βγω να παίξω στο Champions League. Εγώ θα χαρίσω ένα σεντόνι στους φίλους μου. Στους οπαδούς μου, αυτούς που με αγαπάνε. Εγώ θα χαρίσω ένα σεντόνι μια κούπα πρωταθλητή στον άνθρωπο που μας τα έχει όλα τακτοποιημένα. Και ζει και αναπνέει για αυτή τη στιγμή. Δείτε το εγωιστικά, ρε! Όποιος δεν βγάζει ένα τέτοιο εγωισμό, δεν αξίζει να φοράει αυτή τη φανέλα. Ρωτήστε έξω τον κόσμο τι έλεγε όλες τις μέρες των γιορτών. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Δεν το έχω ξανακούσει άλλη φορά τόσο έντονα να είναι η ουρά της ευχής. Όπου και να βρισκόμασταν.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, άντε και με πρωτάθλημα το 18. Ήταν ένα πράγμα, μια ευχή. Πιστέψτε το κι εσείς. Και μιλάω στους, σε αυτούς που αγαπούν αυτή την ομάδα. Αφήστε στο πλάι ό,τι μας διχάζει. Δεν λέω να έχουμε όλη την ίδια άποψη. Δεν γίνεται. Σταματήστε όμως να τρώτε ο ένας στις άρκες του άλλου. Δεν λέω, το ξαναλέω, δεν λέω μόνο τα καλά. Φυσικά και θα κάνουμε κριτική. Άλλο όμως κριτική. Άλλο ισοπαίδωση. Άλλο λιδωρία. Άλλο εμπεγμός. Άλλο απαξίωση. Πώς μπορείς, λέω συνέχεια κάθε φορά το παράδειγμα με το παιδί μου. Αν το δω να πηγαίνει ασκαρφαλώς στον μπαλκόνι να ανέβει πάνω το πεζούλι. Τι να πω, ας τον μωρέ, εντάξει. Οκ. Ας ανέβει. Ναι, αλλά αφού βλέπω ότι κάνει κάτι λάθος, δεν πρέπει να το μαλώσω το παιδί. Θα το μαλώσω, θα με πονέσει. Ούτε θα βγω να το διαπομπεύσω στο καφενείο, στην καφετέρια. Παιδιά, να σας πω τι έκανε ο γιος μου ο Μαλαμπίπιπ. Ο τελευταίος είναι, ο χειρότερος. Θα βγω να τον ξεφτυλίσω, αυτόν που λατρεύω, αυτόν που είναι σάρκα μου, που είναι αίμα μου. Για να μου πούνε τι, μπράβο ρε, κοίτα ρε τι ωραία που τα λέει για το γιο του, για αυτό που αγαπάει. Δες πως ξεφτυλίζει αυτό που αγαπάει. Γι' αυτό λέμε, κριτική από κριτική, έχει τεράστια διαφορά. Κριτική, ναι, με τον πιο σκληρό τρόπο. Όχι όμως να φτάσει στο σημείο της απαξίωσης. Και να χαίρονται οι άλλοι από κάτω. Να χαίρονται. Ήρθε με νίκη στο. Τι γράψαν το καλοκαίρι για τον Εμενίκη, καλά μου που Δημήτρης πριν. Το τι γράψαν, βγάλαν άξιο τον Μπουκανή, πήγε ο Μπουκανή πρώτο κόρο στην Ευρώπη ο Μπουκανή. Πήρε τον Εμενίκη και δεν πέρασε, δεν ακούμπησε παιδιά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το βάλει να προπονηθεί με τη δεύτερη ομάδα, γεια σα. Ούτε γάτο του ζημιά, ούτε να σκοτώνονται μεταξύ του ένα με τον άλλον. Πάει τώρα, πήρε το χάσι, διώξε το χάσι. Έφερε το λεμόνι, ποιο λεμόνι, φανταστείτε να φέρναμε εμεί τον αντίστοιχο λεμόνι πάλι. Τι είχε να γίνει. Τώρα τον απαξιώνει το λεμονί, πάει στη Λάρισα να περάσει αέρας όμορφα και ωραία από το φίλο του και φτάνει τώρα πάλι να διώχνει προπονητή. Βλέπετε, δεν κουνιέται φίλο. Δεν είπα να γίνει το αντίστοιχο, να υπάρχει μια σιωπή, μια προβατοποίηση. Όχι. Είναι και αυτό λάθος. Όχι όμως να πηγαίνουμε ρε παιδιά σε αυτό το πράγμα. Να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Συγχωρέστε μα, σας κούρασε σήμερα και δεν βγάλαμε γραμμές την πρώτη ώρα. Θέλω να τα πω πολύ καιρό. Γιατί βλέπω τι γίνεται. Επίσης, μπαίνω και βλέπω ειδήσεις στα site. Και τα δικά μας τα site. Όταν λέω τα δικά μας, τα παοξίδικα και στα αθηναϊκά που είναι η είδηση, γιατί είναι και παιδιά που γράφουν στα αθηναϊκά site και είναι, ξέρω πόσο παοξάκια είναι. Και βλέπω τι γίνεται από κάτω. Το ψευδώνυμο πάει full. Μπαίνει να πούμε ο Αλήθωρος 4, που ποτέ δεν ξέρει πώς να πάει στην Τούμπα, αν έρθει στη Θεσσαλονίκη από τον Πειραιά ή από τη Λεωφόρο ή από την ΑΕΚ, από τη Φιλαδέλφια, δεν ξέρει πώς να πάει στην Τούμπα. Και άμα διαβάσει την πινακίδα στον περιφερειακό που λέει Τούμπα, που βρέθηκε αυτός ο μπούφος και έγραψε Τούμπα με μη και πι, την ξένη λέξη, επειδή στα ελληνικά το μη και το πι κάνουν μπου, πήγε και έκανε μετάφραση Τούμπα. Άμα το δείτε στον περιφερειακό, το έχω πει πολλές φορές. Τούμπα, μη πι, επειδή σε εμάς το μη πι είναι μπου, πρέπει να είναι και εκεί. Τούμπα. Αν δει λοιπόν Τούμπα, θα πει α, δεν μπορεί, λάθος, αλλού θα πάω. Μπαίνει λοιπόν και καταλαβαίνεις από τα 30 μέτρα ποιος είναι βαλτός, ποιος είναι για να δημιουργήσει χάος. Ποιος είναι για να δημιουργήσει όλη τη φασαρία. Όλη τη φασαρία. Λυσάξανε την προηγούμενη εβδομάδα με το Χουλτ. Και ντροπή σας και ξεφτύλα και έτσι και αλλιώς. Και πάτε να πάρετε τον παίχτε από Παναθηναϊκό και αυτά και δεν σέβεστε και δεν κάνετε. Και εσείς είστε πίσω από την... Και αυτοί εσείς είστε παοξίδες. Και πρόσεξε και με δικά μας ψευδόνυμα. Ότι εγώ δεν θέλω τέτοια και δεν γουστάρω και αυτά και γιατί να πάρουμε και έτσι και αλλιώς. Και τι γίνεται ρε παιδιά. Αυτός είναι ΠΑΟΚ τώρα. Και βγαίνει ο Ιβάν και λέει: δεν ακουμπάμε παίκτη. Που θα είχε κάθε δίκαιο. Κάθε δικαίωμα με όλα αυτά που έχουν κάνει. Και μούγκα τώρα. Πάμε να βρούμε άλλο τώρα. Να βρούμε άλλο. Να απαξιώσουμε τις μεταγραφές. Όσο έχουμε μικρόφωνο, θα το λέμε αυτό που πιστεύουμε. Να το ξέρετε. Και ας διαφωνούμε πολλές φορές. Δεν πειράζει. Ας διαφωνούμε. Θα πάμε στο τέλος πρώτης ώρας. Υπενθυμίζω σήμερα δίνουμε ένα υπέροχο τραπέζι στο Όλα στα Όρθια που είναι χορηγός της πρώτης ώρας. Καταπληκτικό, δύο ψητοπολία με ντόπια χειροποίητα πράγματα, καταπληκτικός γύρος, τα πιο ζουμερά κοτόπουλα σούβλα θα τα βρείτε εκεί, στην Λεωφόρο Στρατού 18 και στο Κωνσταντινούπολος 37. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Sony τηλεόραση, έρχεται ο δεύτερος γύρος, κάντε μια βόλτα από εκεί να δείτε τιμές, ειδικά σε Sony τηλεοράσεις εκπληκτικές εικόνες. Να βιώσουμε το δεύτερο γύρο μέσα από μια τέτοια τηλεόραση, Μουντιάλ το καλοκαίρι στη Ρωσία που είναι... Μετράμε τις ζωές μας με τις τετραετίες.
Θυμόμαστε τι, πριν 4 χρόνια που ήμουν, πριν 8 χρόνια, τι έκανα το 82, τι έκανα το 86. Τουλάχιστον εμείς που είμαστε αρρωστάκια με την μπαλίτσα, θυμόμαστε, τα μετράμε με τις τετραετίες. Και με όλα όσα κάνει ο ΠΑΟΚ φυσικά. Μην ξεχνάτε τα δύο κρεοπολείο μας. Ο Μιχάλης στη Μενελάου 29 στον Εύωσμο, καταπληκτικά πράγματα. Θα βρείτε εκεί, όπως και βέβαια στον Άγγελο Κοτονοστιμιάς και Κρεατογεύσης στη Νεάπολη. Ανδρέα Παπαδρέου 125 στη Νεάπολη και ο Μιχάλης Μενελάου 29 στον Εύωσμο. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε και γραμμούλες full όλη τη δεύτερη ώρα να πείτε ό,τι εσείς γουστάρετε, ό,τι θέλετε, ευχές, ποταπά, τραγούδια, ανέκδοτα. Το ηχητικό, αν δεν έχει. Αν βρούμε χρόνο, θα βάλουμε την Golfo και το 2017. Αλλιώς στο zoomusu.gr που είναι όλη η εκπομπή, τα ξανακούτε αυτά που λέμε. Είμαστε καλύτεροι στην επανάλα, να ξέρετε. Είμαστε πάρα πολύ καλύτεροι, πολύ ανώτεροι φίλε στην επανάληψη. Πολύ καλύτεροι, βρείτε τις 10 διαφορές. Στο zoomusu.gr πατάτε ή ZMS με λατινικούς χαρακτήρες ή ZOU. Το κάναμε και αυτό γιατί ο κόσμος έμπαινε και έγραφε zoomusu. Και αυτό θα σας παραπέμψει εκεί στο site μας που έχει μέσα ειδησούλες για τον ΠΑΟΚ, που έχει τα ανέκδοτά μας, τα ηχητικά μας. Το σαν σήμερα, τα πρωτοσέλιδα, αυτά, όλα, ο Κανάρης με τα ανέκδοτά του, η Χρύσα με την ενημέρωσή της, τα πάντα όλα. Θα τα βρείτε εκεί. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Κούτσια σκονισμένα από το κόμμα το δρόμο, έρχομαι από την Αθήνα. Με παπούτσια σκονισμένα από το χωματόδρομο, έρχομαι από την Αθήνα, όλο ποδαρόδρομο, κυρίες και κύριοι. Στη Δύση του 2017, Ελένη Μπούντου, γεια σου κοριτσάρα. Έρχομαι από την Αθήνα. Μόνο για χατήρι σου. Ήτανε στη Δύση του 2017, νομίζω, το Power Play. Τέτοια παίζουμε εμείς. Φιλιό Πυργάκι, φίλε. Σίγουρα δεν θα τραγουδούσε τα κάστρα, αν ήταν εδώ. Πάμε δεύτερη ώρα. Λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Η κορυφαία γεύση. Όχι μόνο σπαντσέτες, σε όλα τα κρεατικά. 16 χρόνια νούμερο 1. Με τη Λιβεριά 705-750. Όποιος πήγε, καλά. Για τα γλυκά δεν συζητάω, τα χειροποίητα του Δημήτρη. Γλύφεται και τα δάχτυλα των ποδιών, αν είστε ευλίγιστοι. Μιλάμε νούμερο 1. Εδώ και χρόνια στα Ελευθέρια απέναντι από το Μασούτη. Φυσικά Τέντα Home, Γιώργος Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και γιος. 35 χρόνια Τέντα Πέργολα αντιναμική σε Λατίνα. Και όπως έχω πει και εχθές, καλόε, τρομερό προϊόν. Τρομερό προϊόν, αλόι με μύρτιλο για να αντιμετωπίσετε όλα τα προβλήματα που μπορούν να παρουσιάζονται στο στομάχι σας. Ένα προϊόν καταπληκτικό που έφτιαξε η πρώτη εταιρεία που έμαθε στον Έλληνα την αλόη. Μιλάμε τώρα για θέματα για χοληστερίνη, για ευεξία, για πόνο στις αρθρώσεις, αποτοξίνωση στα στομαχικά προβλήματα. Κυρίως όμως στο ζαχαρό διαβήτη λόγω της προσθήκης του blueberry. Είπα, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή, δεν αφήνεται χαπάκια ή το ενέσιμο, είτε είναι βικτόζα, είτε είναι ινσουλίνη, είτε είναι οτιδήποτε. Παράλληλα παίρνετε και την αλόη με blueberry. Μύρτιλο 23, 12, 200, 500, 49 και 90. Είναι εκπληκτική η τιμή. Δύο μπουκάλια μεγάλα 50 ευρώ και δώρο κρέμα με αλόι για πρόσωπο, χέρια, σώμα 20 ευρώ δώρα. 23, 12, 200, 500. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Κληρώνουμε σήμερα τραπεζάρα στο όλα στα όρθια. Μην το ξεχνάτε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. 2310 287-88. Γελάς, ε, γελάς. Γεματολός είσαι. Αρματολός. Τρώτε πανσέτες και σουτσουκάκια. Κρεπάλι. Πραγματικά. Μετά μου το παίζεις ότι είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Ναι, αλλά το τσιτσί το τιμώ, γιατί και το κρεατάκι του Θεού είναι. Το κρεατάκι του Θεού, ναι. Η μανούλα σου, ναι. Και ο μπαμπάκα σου, και μάθουν αυτές τις μέρες η κρεπάλη. Γιατί? Τέρμα, πως σήμερα αρχινάμε την νηστεία για να πιούμε αγιασμό. Πότε? Τρώμε όσπρια, ναι. Και θαλασσινά. Αλλά εσύ έχει νηστεία. Πάει νηστεία τώρα ρε, τελείωσε η νηστεία. Τι νηστεία, από σήμερα. Τι καλώς... Πάρα τηλέφωνο την μαμά σου, ναι. Την Κυραρίνη, ναι. Και θα σε πει ότι παιδάκι μου, την Κυραλίκη, ναι. Αυτές τις μέρες δεν τρώμε μπριζόλες. Άλλο αυτό. Αποτοξίνωση από την κρεπάλη, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι έχει νηστεία τώρα. Όχι, έχει δύο μέρες, τρεις μέρες. Έτσι είμαστε. Θες να μου πεις λοιπόν ότι εσύ τώρα μέχρι τα φώτα δεν τρως κρεατά. Εγώ, ναι. Έφαγα χθες ένα πιτόγυρο διπλό. Και βγήκε να μας το πεις εμάς. Άκουσε από σήμερα. Σήμερα έχουμε φάμα. Ναι, 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 από σήμερα, από σήμερα. Γιωργάρα μου, καλά, για πες. Καλά τα έπαιδε ο Κώστα, πολύ καλά τα είπες.
Έτσι είμαστε. Τρογόμαστε μεταξύ μας παλιγάρι. Δεν υπάρχει... Στενοχωρία αυτό, Γιώργο. Ανέκαθεν ήμασταν, ρε Κώστα μου. Ανέκαθεν ήμασταν. Δεν είπα να μην κάνουμε κριτική. Κυνηγήσαμε προπονητές, κυνηγήσαμε ποδοσφαιριστές, κυνηγήσαμε προέδρους. Μέχρι και το Σαββίδον είχαμε κυνηγήσει. Είπα ξανά πολλές φορές. Δεν θέλω να τα βλέπουμε όλα τέλεια. Εννοείται. Κριτική σκληρή. Όχι όμως αυτό να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Αυτό με ενοχλεί. Κάτι. Και μακάρι να μ' ακούσουν και μακάρι να γίνει. Μία μακέτα μικρογραφία το γήπεδο της Τούμπας να την έχουμε σαν εμφύμιο. Να μπορέσει κάποιος... Α, πολύ ωραίο. Να το σκέφτεται το κάνει όπως βγάλαν το χορτάρι μέσα στο πολύ ωραία ιδέα. Πολύ, λοιπόν, επειδή ξέρω ότι ακούει ο Πέτρος, αδερφός Πέτρος στην μπουτίκ, μια ιδέα θα δώσουμε λοιπόν, τη δίνει ο Γιώργος. Σε μικρογραφία η Τούμπα, ας πούμε σαν ακριβώς. Ένα μικρό μπιμπελό, σαν ένα μικρό, ακριβώς. Έτσι, μια μικρογραφία της Τούμπας με τους προβολείς, με τον περιβάλλοντα χώρο, ας είναι από, δεν είναι, από πλαστικό, δεν είναι ανάγκη να είναι ακριβό αυτό. Δεν είναι, ας είναι από μια μικρογραφία κάτι... για να στολίζει κάθε γραφείο μας, να θυμόμαστε πώς ήταν. Ακριβώς. Πολύ ωραίο σας σκέψη. Πολύ ωραίο. Έγινε Κωστή μου. Γεια σου Γιώργο μου. Πλάκα, πλάκα, έτσι. Κλείωσε καμιά φορά και κανένα ψάρι. Να καλά, εντάξει. Περίμενα. Σάββατο απόγευμα. Φιλιά. Γεια. Πάμε παρακάτω. Τέσσερις γραμμές. Ναι, δεν έβγαλα σήμερα την πρώτη ώρα. Ήθελα να τα πω αυτά, παιδιά. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Ντομπρογιούτρο, αδέρφια. Να το, άνθρωπός μου. Ό,τι... Ό,τι είπα την πρώτη ώρα σε δύο λέξεις. Μόνο σε δύο λέξεις το λέει ο Γκόραν. Σρέπνα Νόβα Γκόντινα, καλή χρονιά. Καλό δεξιμπακ είναι, αλήθεια είναι. Αυτός που λες είναι ένα καλό δεξιμπακ. Λοιπόν, αλλά σαν το μάτος δεν είναι. Το 2018 λέει ότι είναι 8 τα μάτς στην Τούμπα. Το λέει και η χρονιά. Οκτάρια 2 στη φανέλα έχει και ο Βιερίνια που γύρισε. Έτσι, έτσι. Εμείς θέλουμε ένα οκτάρι. Είχαμε φίλε έναν που έβγαινε στα ραδιόφωνα, τον έχω χάσει. Που έλεγε Κώστας, Κάπα 10, αυτά, γιώτα, έτσι, αλλιώς, αυτό, 2 και 2, 4, 4 και 4, 8, δηλαδή βγαίνει αυτό. Ο αριθμολόγος τον θυμάσαι. Δηλαδή, έβγαινε, φίλε, έλεγες, γεια σου, γεια σου, 10 γράμματα, 10 γράμματα, είναι αυτό, είναι εκείνο, άρα θα γίνει αυτό, άρα θα γίνει το άλλο. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν πολύ μπροστά και γίνει και σποτ διαφημιστικό. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου όλα αυτά που θέλουμε να πραγματοποιηθούν. Το κρυφό μας όνειρο ξέρουμε ποιο είναι, έτσι. Το φανερό μας. Να μην... Και το... Όχι, το κρυφό είναι το πρωτάθλημα. Το φανερό είναι να διαλυθούν αυτοί εκεί κάτω και να μην ξανασηκώσουν ποτέ και όχι. Πάλι. Εγώ ποτέ. Θέλω να τους κερδίσω και να υπάρχουν. Δεν θέλω να είναι ανύπαρκτοι. Θέλω να τους κερδίζω να είναι υπαρκτοί. Εγώ θέλω να μην υπάρχουν. Να αφανιστούν, ξέρω. Να αφανιστούνε. Έτσι το νιώθω, έτσι το λέω, συγχωρέστε με αν είναι σκληρό. Λοιπόν, γιατί και αυτοί προσπαθούν να μας αφανίσουν με κάθε... Πολλά χρόνια. Λοιπόν. Και τώρα, ακόμα λοιπόν. Περισσότερο. Πού είμαστε αυτό δυνατοί. Που πρέπει να κάνουμε εμείς θα το κάνουμε, ως οπαδοί και φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα τα παιδιά πιστεύω όλοι τους εκεί μέσα ότι θα κάνουν και αυτοί αυτό που πρέπει να κάνουν. Και στο τέλος θα χαμογελάμε όλοι. Αγόρι μου. Έτσι, καινούργια χρονιά, αισιοδοξία. Την Κυριακή στις 5 η ώρα στο Παλατάκι παίζουμε επίσης ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με τον ακατανόμαστο. Έτσι. Κάναμε απρόσμενη ήττα στο βόλεϊ που δεν την περίμενα, αλλά οκ. Okay. Δεν μας πειράζει. Ας έρθουν εδώ και ας χάσουν και εδώ. Δεν μας χαλάει καθόλου. Okay. Τι να κάνουμε. Κάτι με στεναχώρησε χθες. Έβλεπα, δεν ξέρω τι έγινε στο βόλεϊ με τον Ηρακλή. Το έχασα μετά. Αυτό είπα. Αυτό είπα, ότι χάσαμε χθες. Κάναμε απρόσμενη ήττα. Χάσαμε τελικά. Χάναμε 2-0. Ναι. 3-2 χάσαμε. 3-2 χάσαμε τελικά. Ναι. Μπράβο στον Ηρακλή. Εγώ χαίρομαι που ανεβαίνει ο Ηρακλής. Παρόλο που εντάξει είναι μας στεναχωρεί ήττα. Εγώ χαίρομαι που ξανανεβαίνει ο Ηρακλής στο βόλεϊ γιατί πάντα ήταν δυνατός. Έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του βόλεϊ γιατί κάθε χρόνο ανακατεύουν την τράπουλα και στο τέλος έρχεται αυτό το οποίο θέλουμε. 3 πρωταθλήματα σε ρί. Δεν μπορείς να αφισβητείς. Ναι, θα κριτικάρεις, αλλά ξέρουν αυτοί. Θα κάνουν. Έγινε Γκόραν! Ζουμου σου, αδερφέ! Άκουσε με, Παρασκευή είναι νηστεία, Γιώργο. Ναι, μου το στείλαν τώρα. Νηστεία την περίοδο αυτή μόνο παραμονή των Θεοφανίων, λέει. Μετά κάθε Τετάρτη Παρασκευή, εντάξει, ναι. Γεια σου, Θανάση. Παρασκευή, λοιπόν, είναι και ανάδοτο. Ούτε ψάρι, ούτε λάδι, τίποτα. Φιλιά! Φιλιά, γεια. Όλη Τούμπα το Σάββατο, 5 και 4. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, πάμε στο μεθ επόμενο. Έχουμε 3 γραμμές, περιμένουν, ναι.
Γεια σας. Έλα, καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Λάμπρο τα ρήφα. Γεια σου, ρε Λάμπρο τα ρήφα. Δεν είναι επίθετο το ταρήφα, έτσι, δηλαδή ισπανικό. Πως λέμε ο Χωσέ Χουάν Εδουάρδο ταρήφα. Δεν είναι, είναι δουλειά, έτσι, η δουλειά σου είναι. Καμιά σχέση, καμιά σχέση. Όχι, επειδή λες Λάμπρο τα ρήφα, ακούγεται σαν ονοματεπώνυμο. Έλα. Οι γνωστοί τη υπόθεση το ξέρουν. Έχουμε πολλού που μα ακούνε ταξιτζίδε, πολλού φίλου. Γι' αυτό το λέω. Πολλού. Λοιπόν, και μας τιμούν. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε σένα και στην οικογένειά σου καταρχήν. Καλά. Και μετά σε όλο το κοινό εδώ τη πόλη και στα παοξάκια απανταχού παρών. Έτσι. Λοιπόν, πολύ καλά τα είπε. Εγώ θέλω να ακούω κάθε μέρα μια ώρα παραπάνω να παίρνεις χρόνο και να λες αυτά που είπες, παρά να βγαίνει εγώ, οπωσδήποτε άλλο θα κρατήσει. Πού και πού το κάνουμε, το κάνουμε και αυτό. Αλλά θέλει και ο κόσμος να μιλήσει, γι' αυτό δίνουμε μια μισή ώρα γραμμάς. Μια τέτοιου είδους σχόλια, Κωστάκη, περισσότερο νομίζω βοηθάνε παρά να κάνουν κακό από ότι να πάρω εγώ τηλέφωνο ή όχι. Ο οποιοδήποτε ακροατής. Δεν πειράζει. Εμείς ανοίγουμε τις γραμμές για να μπορεί να λέει ο καθένας. Εμείς ανοίγουμε τις γραμμές στην εκπομπή. Για να μπορεί ο καθένας να εκφράσει την άποψή του. Ούτε θα επιβάλλω εγώ τι θα πει ο άλλος. Ούτε σημαίνει ότι αυτό, επειδή εγώ έχω τη δύναμη του μικροφόνου, αυτό που εγώ θα πω είναι το σωστό. Είναι η δική μου άποψη. Μπορώ να με διαφωνήσουμε με όλους. Καταλαβαίνετε. Ο κόσμος κρίνει. Ούτε επίσης θεωρώ ότι αυτός που παίρνει είναι λιγότερο έξυπνος από μένα ή λιγότερο γνώστης. Το θεωρώ. Παοξής μπορεί να είναι. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Όχι, ποιος είμαι εγώ που θα πω ότι είμαι πιο πάοκ από αυτόν που παίρνει. Όχι. Δεν έχω αυτό το δικαίωμα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εγώ έχω μεγαλύτερη εμπειρία πίσω από μικρόφωνο, γιατί κάνω 20 χρόνια αυτή τη δουλειά, και εσύ που βγαίνεις δεν έχεις αυτή την εμπειρία. Αυτό όμως, μέχρι εκεί. Το ότι ο άλλος μπορεί να είναι πιο γνώσης από μένα και πιο έξυπνος. Δεν θεωρώ ότι είμαι ο πιο έξυπνος του κόσμου. Έτσι, αυτό πρέπει να το δεχτείς όταν κάνεις αυτή τη δουλειά. Τελείωσε. Θα ακουστούν οι πάντες. Να σου πω την ένστασή μου που σε όλα ό,τι είπες πριν. Να μου πεις. Θα χαρώ πολύ να μου πεις από πού διαφωνείς. Μπράβο. Στις ευχές μας, αφού λέμε χρόνια πολλά και καλή χρονιά, και ειδικά και στα διαδικτυακά μέσα που λένε, ναι. Δεν λέγαμε άντε και ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, νταμπλούχος ο ΠΑΟΚ. Και νταμπλούχος. Εγώ στα μηνύματα που έστειλα στους φίλους μου, νταμπλούχος ευχήθηκα. Εντάξει, το λέμε τώρα επειδή. Είναι το πιο σωστό. Σωστό, έτσι. Δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Απλά το επειδή σωστό. Το άλλο σκεπάζει τα πάντα, το καταλαβαίνεις. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε το κύπελο. Εννοείται. Έτσι. 33 χρόνων ήταν ο Χριστός, 33 φορές ο κλάος στη φανέλα, το 33 είναι σημαδιακό νούμερο για μας. Θα σου πω ένα πράγμα πριν κλείσουμε. Να μην πάει ένα παραπάνω. Η χρονιά αυτή το 18 μπορεί να σημάνει τρία πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Τρία ίσως και τέσσερα. Ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελο, τρία το πρώτο λιθάρι στη Νέα Τούμπα, τέσσερα σεντόνι για μας. Μπορεί να σημάνει τέσσερα πράγματα. Αν καταφέρουμε αυτά τα τέσσερα πράγματα, πάμε σε άλλα επίπεδα. Μιλάμε για εκτόξευση. Άστο. Κωστή μου, με αυτό να που έχεις εκεί στα ηνία, με τις οποιαδήποτε κριτικές και το οποιαδήποτε του λάθη κάνει, αλλά μόνο αυτή η οικογένεια που είναι στα ηνία, όχι του ΠΑΟΚ, θα πω στη Μακεδονία, γιατί έχει βάλει παντού το όνομά του και την υπογραφή του, ο Γιάννης Σαββίδης, εγώ έτσι θα το λέω, όχι Ιβάν Σαββίδη, Γιάννη Σαββίδη, και η οικογένειά του δεν φοβάμαι τίποτα. Μπορεί να καθυστερούμε, αλλά δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι ποντιάρας. Αγόρι μου. Και ό,τι το λέει. Ζούμου σου, αδερφέ! Το κάνει. Φιλιά! Φιλιά! Γεια σου, Λάμπρο! Είναι ένα δευτερόλεπτο στο σοβαρό και στο βασικό δεύτερο. Πες μου. Όταν κάνεις το σχόλιο σου και κάνουμε την κριτική, καλά είναι. Αλλά όταν την κάνω για ανώνυμους, δεν κάνει τόσο μεγάλο καλό όσο άμα λέμε και τους επώνυμους. Γιατί υπάρχουν πολλοί παοκάρχες, δημοσιογράφοι στην πόλη μας. Πολλοί παοκάρχες, μέσα αγωγικά το λέω το παοκάρχες. Ραδιοφωνική παραγωγή, πρώην παλέμαχοι ποδοσφαιριστές και βγάζουν όχι χολή των Αθηναίων, κάτι χειρότερο κόσμο. Τηλέφωνο εκεί και λες την κριτική σου σε αυτόν που σε ενοχλεί. Σε τηλέφωνο, σε κλείνω το τηλέφωνο. Φιλιά. Δεν αφήνω όπως ο Κώστας να μιλάει. Φιλιά, φιλιά. Το φιλιά. Και εσύ συμφωνεί ο Κώστας. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Πάμε στο μεθ επόμενο. 2310-287-888. Παρακαλώ. Ναι. Άντε ρε Κωστάκη. Άντε ρε Κωστάκη. Έλα αγόρι μου, έλα. Καλή χρόνια. Καλή χρόνια. Μπίπ το θρύλο και το Πειραιά. Μ' αρέσεις, ειδικής μερσιών. Τι κάνεις Κωστάκη? Καλά αγοράκι μου, καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, πριν κάνα 2-3 εβδομάδες, ναι. Πήγα στο φιλαράκι εκεί στη Λαδόκολλα. Μπράβο, είχες κερδίσει τραπέζι. Ναι, αλλά ήταν πολύ παλιό. Ναι. Πήγα εκεί, όλα καλά. Παρότι ήταν πολύ παλιό, από αυτό το σταθμό ή από τον προηγούμενο? Από αυτό το σταθμό και εσύ, εντάξει.
Μάλιστα. Ωραία. Πατσέτα, όλα τα λεφτά. Πολύ χαίρομαι. Κλασικά. Έτσι, βρε, να παίρνετε να λέτε όταν περνάτε καλά. Αυτό, ήταν να σε πάρω στις μέρες και δεν σε πήρα. Δεν έβγαζα γραμμή, δεν προλάβαινα. Τώρα σε βρήκα, σε πήρα. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Έτσι, να ευχαριστείτε όχι εμένα, αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τα τραπέζια και η λαδόκολα και το όλα στα όρθια και τα κρέατα, ο Μιχάλης, ο Άγγελος. Ναι. Κάνουν και καλή εξυπηρέτηση. Δηλαδή, στο δημιουργείο και delivery να το πάρω. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Να πάω να το πάρω εγώ και να είναι. Αγόρι μου, εννοείται. Τα πήραμε στο σπίτι με τη γυναίκα, τα καθίσαμε, τα απολαύσαμε. Μπράβο. Μπράβο, αγοράκι μου, μπράβο. Το γλυκό ήταν κάτι καλά, μιλάμε. Όχι το γλυκό. Τα γλυκά, γιατί βγάζει 5-6. Βγάζει πιατέλα 5-6. Εντάξει, όλα μαζί εκεί ήταν φανταστικά. Λοιπόν, παιδιά, όποιος δεν πάει, θα χάσει. Έγινε, αδερφούλη! Αυτό έχω φιλιά, να σε γερός. Ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Να σας πω το εξής πριν πάμε στο διάλειμμα. Μπαίνετε στο zoomusou.gr, είναι το site μας. Ταπεινά, όμορφο και ωραία. Κλείσαμε εξαμηνάκι, εφταμηνάκι. Χωρίς κραυγές, χωρίς φανφάρες. Δεν είμαστε site το οποίο θέλει να κραυγάζει, ούτε θέλουμε με κάθε τρόπο να πάρουμε το κλικ. Δεν έχουμε τέτοια άγχη. Δημιουργήθηκε πιο πολύ για να μπορείτε να ακούτε την εκπομπή μετά, να διαβάζετε ειδησούλες, το χιουμοράκι μας, τα τραγουδάκια μας, τα ηχογραφημένα μας, όπως χθες θα βρείτε, αν προλάβουμε σήμερα να το βάλουμε, δεν το βλέπω, να βάλουμε το Γκόλφο και 2018 ή να μπούμε με αυτό. Ε, να μπούμε με αυτό, αγοράκι μου, Σωτήρη. Άντε, να μπούμε με αυτό επειδή μου το ζητήσετε και στα μηνύματα. Με το χθεσινό το ηχητικό, τον Γκόλφο και το 2018. Ξαναλέω, κληρώνουμε τραπέζι όλα στα όρθια. Στις δύο ψισταριές και στην Κωνσταντινούπολεως και στην Λεωφόρο Στρατού, Κωνσταντινούπολεως 37 και Λεωφόρο Στρατού 18. Ένα τραπέζι για δύο άτομα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Θα επιστρέψουμε με Γκόλφο και 2018 το ηχητικό. Μην ξεχνάτε. Να πω το εξής, επειδή ήρθε πάλι μήνυμα. Όσοι δεν μπορέσατε να είστε στην αιμοδοσία μας που κάναμε τις προάλλες, έξω από την Τούμπα, έξω από τη Θύρα 3, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας, επειδή τώρα τις γιορτές υπήρξαν ατυχήματα, επειδή υπήρξε έντονη ανάγκη για περισσότερο αίμα, μπαίνετε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας και λέτε θέλω να δώσω αίμα για την τράπεζα αίματος αθλητήριων. Με όνομα οι αθλητήριοι, για να μπορούμε εμείς μετά να μπορούμε μαζί με τη Σοφία που είναι επίσης διαχειρίστρια και το τρέχει όλο το θέμα γραφειοκρατικά, όλες τις λεπτομέρειες, όλα τα σούξου μούξου, η τσόφα, η κολόνα της αιμοδοσίας, να μπορούμε να δώσουμε στον κοσμάκι αίμα. Μην διστάζετε, όσοι δεν μπορέσετε να έρθετε τότε για τον ΑΒ λόγο, μπείτε μέσα, κάντε το καλό. Μπορεί να σώσετε μία ζωή, δεν υπάρχει. Είναι το ύψιστο δώρο που μπορεί να κάνετε σε κάποιον συνάνθρωπό σας άγνωστο εκεί πέρα έξω. Θα σας μακαρίζει εν τη απουσία σας σε κάθε δευτερόλεπτο της ζωής του που θα το έχετε σώσει τη ζωή, τη δική του ή του ανθρώπου του, με το αίμα σας που περισσεύει. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πάμε. Εδώ είμαστε. Αν προλάβουμε στο τέλος, γιατί έχει γραμμές και δεν θέλω. Σήμερα άργησα να ανοίξω γραμμές και πιθανόν. Να το ανεβάσουμε και μετά στον αθλητήριο, το ηχητικό με την Γκόλφο, για να μην σας κόψω τη φόρα, για να μην σας κόψω την ώρα με τις γραμμές. 2310-287-888. Συζητήσαμε σήμερα όλη την πρώτη ώρα για το ότι πηγαίνουμε στην τελική ευθεία, για το ότι ξεκινάει από το Σάββατο μια σειρά 15 αγώνων που πρέπει να πάρουμε αυτά τα παιχνίδια. Δεν το συζητώ, δεν θέλω καν, δεν ακούσετε καν από το στόμα μου το 15 στα 15, γιατί κάθε φορά που πάμε να κάνουμε προλαπασιασμό, κάτι γίνεται, ούτε είναι το σωστό αυτό. Πάμε λοιπόν να μιλήσετε εσείς κατευθείαν, το λέω, κληρώνουμε τραπέζι όλα στα όρθια σε λίγη ώρα, σε 20 λεπτά από τώρα, για να πάτε την παρέα, να πάτε να φάτε για δύο άτομα. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα. Καλώς την είναι. Ήθελα κάτι, να κάνω παράπονο. Βεβαίως, το όνομά σας. Σοφία. Σοφία, γεια σας κυρία Σοφία. Να, πρώτη φορά παίρνετε τηλέφωνο. Χρόνια. Όσοι πήρα, αλλά παίρνω τα μεσάνυχτα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, ναι. Πάντα τα μεσάνυχτα βγαίνει ένας κάποιος Νίκος και συστηματικά όλο συνέχεια σκαλίζει και όλο βρωμιές, ανακρίβειες για τον κύριο Γιάννη Σαββίδη. Δηλαδή τόσο αχάριστοι είμαστε. Μάλιστα. Συνέχεια κάτι βλακίες λέει, ανυπόστατα και κανείς δεν
δεν κάνει, δεν το λέει τίποτα, μόνο χαμογελάνε. Εντάξει κύριε Νίκο, εντάξει. Μα γιατί να το λέει, γιατί, αφού δεν είναι αλήθεια. Μάλιστα. Το, κοιτάξτε, αυτό με πονάει. Ναι, καλά κάνετε και βγαίνετε λέτε το γκρέμος. Να σας πω κάτι. Το όνομά σας? Σοφία. Κυρία Σοφία, ναι, μου το είπατε και νωρίτερα. Το καλό θα είναι να πάρετε εκείνη τη στιγμή που βγαίνει ο συγκεκριμένος. Δεν ξέρω ποιον εννοείται, αλλά οκ, okay, αυτός που βγαίνει και μιλάει λοιπόν. Πήρα. Να βγείτε πήρα. Μετά και να πείτε τη δική σας άποψη και να διαφωνήσετε μαζί του. Έχετε δίκιο. Ναι. Πήρα και τον είπα. Γέλασε και λέει, μα τι να κάνω, κάθε ένας λέει τα δικά του. Δεν μπορώ να τον απαγορεύσω, λέει. Σωστά. Αυτός που έχει το μικρόφωνο δεν μπορεί να απαγορεύσει. Και όταν λέει ανακρίβειες. Όταν κάτι είναι μηνύσιμο ή όταν κάτι είναι ψέμα, πρέπει να του πει, φίλε, είσαι λάθος αυτό που λες. Βεβαίως. Δεν ισχύει. Αυτό θέλω. Αυτό ζήτησα από αυτό. Άρα θα πάρετε και στην συγκεκριμένη εκπομπή να πείτε σε αυτόν που κάνει την εκπομπή ότι θέλω εκεί να πεις την άποψή σου και εσύ, να του πεις ότι κάνεις λάθος. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα εγώ κάνω τον μπιλιάρδο, να πούμε. Χτυπάει σε μένα με καραμπόλα, τα λέτε τώρα. Απλώς το έχω παράπονο, λέω συστηματικά. Πρέπει να είναι και ηλικιωμένος. Δεν ξέρω αν εννοείται. Γιατί λέει κάτι βλακίες. Ναι, τέλος πάντων. Κάτι ανυπόστατα πράγματα που άλλος γελάει. Ναι. Αλλά τα λέει στον αέρα. Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Να είστε καλά. Πολλά. Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Το έχω πει πολλές φορές. Τώρα θα έρθω στις γραμμές. 2310-287-888. Ο τάδε λέει αυτό. Ο τάδε λέει εκείνο. Το πιο ωραίο είναι. Ειδικά αν βγάζει γραμμές η εκπομπή ή οποιαδήποτε εκπομπή το λέω. Τώρα δεν το λέω, δεν ξέρω πού βγήκε. Αν βγήκε πριν τις 12, μετά τις 12, δεν ξέρω σε ποια εκπομπή αναφέρεται η κυρία Σοφία. Αλλά το πιο ωραίο είναι να πάρεις τηλέφωνο εκεί, να πεις την άποψή σου, να διαφωνείς με αυτόν που έχει την εκπομπή. Πολύ ωραίο. Δεν νομίζω ότι κλείνει κανένα στο τηλέφωνο ή ότι δεν θέλει την άλλη άποψη. Η μαγιά είναι να δέξει και το διαφορετικό, να αντιπαρατεθεί και με τον ακροατή. Αν έχει δίκιο, να σε ρουμπώσει κιόλας ο ακροατής. Μακάρι. Είναι ωραίο να υπάρχει ακροατής με άποψη και να μπορέσει με επιχειρήματα να σε πείσει. Εγώ γι' αυτό δεν κλείνω τηλέφωνο αν έχετε παρακολουθήσει. Το έχω συνήθιο. Και ας είναι ο άλλος γάβρος, βάζελος, αεξής, ας βγαίνει. Προσπαθώ το πιο εύκολο να κάνω ένα έτσι νεύμα, ούτε νεύμα. Ένα κόφτο να κάνω και να φύγει. Το θέμα είναι να τον φέρω στα δικά μου νερά, να προσπαθήσω να τον πείσω. Με τη δική μου επιχειρηματολογία, να του δείξω ότι εγώ έχω δίκιο. Αν έχω εγώ δίκιο, μπορεί να έχω άδικο και να με πείσει αυτός. Και αυτό ωραίο είναι. Αλλά το να τον κόψει, εφόσον δεν βρίζει, δεν λέει μηνύσιμα πράγματα, δεν είναι οχετός κτλ. Έτσι, δεν προσβάλλει, γιατί εκεί πέφτει. Έχουμε στα 19 χρόνια 19 φορές. Τις θυμάμαι μία-μία τι υπόθηκε. Δεν εικοσαρίσαμε τα σκαλάκια, να ξέρεις. 19 χρόνια μπήκαμε στο 19ο χρόνο, δηλαδή τις θυμάμαι μία-μία τις περιπτώσεις. Βγαίνουμε, λέμε την άποψή μας κανονικά. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, κανένα πρόβλημα. Θα τη βάλουμε. Στον αθλητήριο θα ανέβει. Είναι και στο zoomosu.gr η Γκόλφο και το 2018 παραδοσιακά. Το κάνουμε, δεν διάβασα τίποτα από μηνύματα. Συγχωρέστε με. Καλημέρα στα παιδιά στην Αυστραλία που ακούνε. Στο Χάρη τον Μπεΐδη, στο Γιώργο που είναι εκεί. Στον Χρήστο τον Κολοβό που είναι αναπόσπαστο μέλος παρέας. Και Ζουμουσάκη χρόνια. Γεια σου Θοδωρή Ανδρούτσε. Γεια σου Τσόφα. Τάπα για την αιμοδοσία. Ξέρω ότι σε νοιάζει αυτό το πράγμα και σε καίει. Καλημέρα Ζουμουσάρες λέει. Γεια σου Σοφία μου, γεια σου Ντίνα Δημητριάδου, καλημέρα ξένη το τσατσαροζού μου σου παρεάκι, εδώ είμαστε. Καλημέρα όμορφη Πέμπτη, τα είπα Χρήστο Κολοβέ, αδερφέ μου, ασπρόμορες χαιρετισμούς, ασπρόμορες χαιρετισμούς από τη Μελβούρνη, ο Κώστας ο Αλταλίκης, καλημέρα με ζημιές, τι έχεις βάλει, Τόλης Τσιμογιάννης και κάνεις και ζημιές, φίλε, έλα το παιδί, δίνει θέμα, Τόλης Τσιμογιάννης και κάνεις και ζημιές. Θέλω να στέλνετε τα τραγουδάκια σας κανονικά. Ο Παντελής ο Σιδηρόπουλος που φορτώνει διάφορα θεματάκια για αυτός στο site. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλώς την κυρία Ρίνα. Εσύ είσαι... Έλα κυρία Ρίνα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Εύχομαι όλα καλά να πάνε. Να σε πάντα γερή και δυνατή. Έχει πάω κάρα. Εννοείται. Κωστή. Ναι. Δεν μου λες. Εχθές το έδειξε το Νόβα... Αυτό που παίξανε χθες το βράδυ, τι ήταν? Το βολέι. Το βολέι. Δεν ξέρω. Δεν το έδειξε πουθενά. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Δεν ξέρω κυρία Ρίνα μου, δεν ξέρω αν το έδειξε. Δεν είδα εγώ. Δεν το είδα το μάτς, άρα δεν ξέρω αν το έδειξε. Αλλά αυτό δεν το έδειξε ούτε στα κρατικά κανάλια, ούτε στον Νόβα, ούτε πουθενά.
Όχι. Δεν ξέρω να σου πω. Με ποιον έπαιξε, με τον Ηρακλή. Με τον Ηρακλή και χάσαμε, ναι, ναι. Χάσανε. Τέλος πάντων. Πάντα έτσι κάνω. Όλο κοιτάνε να καταστρέψουν τις ομάδες μας. Τώρα ήταν ένα το Βόλιο και αυτό τώρα πάνε να το καταστρέψουν. Δεν ξέρω γιατί. Δεν πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Για το Βόλιο μιλάς. Δεν πάει καλά δηλαδή. Ναι. Δεν έχουν τους προπονητές, δεν έχουν αυτά που πρέπει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Για το Βόλιο μιλάς γενικά. Και για το Βόλιο και για την ομάδα μας. Για η ομάδα μακάρι να πετύχει. Αλλά... 15 μάτς είναι. Κύριε Αρίνα, και έχουμε ένα βαθμό διαφορά από την κορυφή. Είναι στο χέρι μας. Αν μπουν και παίξουν όπως πρέπει, δεν φοβόμαστε κανέναν. Είναι στο χέρι μας, αλλά θα το κρατήσουμε. Αυτό είναι το. Τέλος πάντων, εγώ πήρα να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Να σε καλά. Καλή χρονιά. Να σε καλά, κύριε Αρίνα μου. Εύχομαι όλα καλά να πάνε. Εγώ λίγο άρση, μην έπιασε γρήπη. Τέλος πάντων. Περαστικά, όλος ο κόσμος. Τα έχω και τα δύο, και τα δύο, και τα δύο παιδιά τα έχω με αντιβιωτικά. Είναι, και τα δύο. Α, και εγώ όλο με χάπια είναι. Όλος ο κόσμος. Και γονείς και πεθαρικά, όλοι είναι, είμαστε... Τώρα δεν μου λες πότε έχουμε παιχνίδι. 6 του μηνός, μεθαύριο Σάββατο, με το Λεβαδιακό, μέσα στην Τούμπα, 5 και 4. Και δεν πρέπει να πέφτει καρφίτσα. Με το Λεβαδιακό θα παίξει. Ναι, με τον Κομποτιακό. Του Κομπότη το σύνολο. Αυτό το οποίο σώζεται κάθε χρόνο. Ο Κομπότης, ο οποίος τελευταία φορά που έπεσε ήταν από το ποδήλατο όταν ήταν πιτσιρικάς. Κάθε χρόνο ναι. Σώζεται. Τώρα δηλαδή θα παίξει Δευτέρα, όχι Κυριακή. Σάββατο. Α, Σάββατο, ναι, Σάββατο. Σάββατο. Καλά, εντάξει. Εντάξει, κυρία Ρίνα. Είναι η γιορτή των Θεοφανίων. Ναι. Βεβαίως. Ο Θεός θα τους φωτίσει εκείνη τη μέρα. Όλα καλά να πάνε. Φιλιά, θα τα πούμε πάλι. Γεια σου, κυρία Ρίνα μου. Να σε γερή. Να σε γερή, να σε γερή. 2-2 κυρίες, φίλε. 2-2 κυρίες. 23-10-287-888. Για ακόμα ένα τεταρτάκι. Έχω και αντίστροφη μέτρηση, άμα θέλετε. Το έχει. Ρίχτω λίγο. Ρίχτω, αγόρι μου, έλα. Ops. Φίλε, η Τίλα παίζει φουλ. Πόσο ήθος, το βλέπω εδώ. Γιατί χορεύεις μες στις δίσκο. Δίσκο. Δύο στα μπουζούκια λες τι βρίσκω. Λίγο πριν μου δήλωνες ροκάκι. Δήλωνες ροκάκι. Τώρα μου δηλώνεις χανουμάκι. Και κάνεις και ζημιές. Όχι ρε φίλε. Όλα τα όργανα τα παίζει ένα συνθεσάιζερ, άκου. Όλα ένα. Και κάνεις και ζημιές. Με κύρες τις λοξές σου τις πυρηνές ματιές. Θέλω να πω στον Κώστα Αλταλίκη ένα πράγμα. Φίλε, έχεις πολύ ήθος. Πάρα πολύ ήθος. Δεν έχω να πω. Δεν έχω να πω τίποτα. Έτσι, στείλτε και τις παραγγελιές σας, στείλτε και τα τραγουδάκια σας. Ρε, τι γίνεται, ρε. Γεια σου, Γιάννη Καπουριανίδη. Λοιπόν, γεια σου, Γιάννη Κανάρη. Καλημέρα σε όλους. Κληρώνουμε τραπέζι όλα στα όρθια. Σε λίγο, σε 10 λεπτάκια από τώρα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Ματσάρα χθες. Πάνω κάτω η μπάλα, τρομερό μάτς στο Arsenal Chelsea. Οι άνθρωποι παίζουν άλλο άθλημα. Χαμός, βέβαια απαλλαγμένοι από το άγχος του τίτλου, γιατί εκεί έχει κάνει περίπατο η ομάδα του κορυφαίου προπονητή για μένα στον πλανήτη. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο νούμερο ένα, δεν είναι ο Μουρίνιο. Είναι ο Pep Guardiola. Διότι πήγε και έκανε τώρα σε ένα τελείως άλλο μέρος, με τελείως διαφορετική νοοτροπία, που είναι μαθημένοι με τελείως διαφορετικούς προπονητές, με άλλο πρόγραμμα, με άλλο σκεπτικό, με άλλο τα πάντα. Πήγε και έφτιαξε αυτό το οποίο είχε κάνει στην Μπαρτσελώνα. Αργά φαίνεται πλέον, αλλά αυτό που παίζει η City είναι ποδόσφαιρο άλλο. Δεν είναι αυτό που παίζουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή μοιάζει τώρα η Manchester του Μουρίνιο, μοιάζει μια μεσαία ομάδα μπροστά στη Manchester City, που θα το πάρει περίπατο. Και έτσι πρέπει κιόλας, και έτσι είναι και το σωστό. Παρότι δεν είμαστε Manchester City. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Σαφέτη, αγαπημένη Παναγιά, ζητάει ο Κωνσταντίνος. Γεια σου Κωνσταντίνε, έτοιμος είναι εδώ ο μάστορας μας. Τα έχει όλα έτοιμα. Ασημένια λυσίδα λέει βάλατε, βάλαμε. Ασημένια λυσίδα. Δημάκη, σήμερα είναι η δική μου ημέρα, λέει αυτό που πετάει τη Βέρα. Και αυτό το έχουμε, γιατί να μην τα βάλουμε αδερφέ, εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε όμορφα το νέο χρόνο. Θέλω να σας πω τι γίνεται από εδώ και πέρα. Μετά από το...
Μετά τον Αζεβέδο που είναι στη Βραζιλία, ήταν διακοπές ο άνθρωπος γιατί είχε διακοπεί το Ουκρανικό πρωτάθλημα, που έρχεται πιθανότατα αύριο, το αργότερο μέχρι το Σάββατο, θα ακολουθήσει στόπερ, σημαντικό στόπερ. Οι πληροφορίες μιλούν για μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή εκτός από τον Αζεβέδο. Μέσα στον Ιανουάριο, τώρα, τις προσεχείς ημέρες. Τώρα θα είναι στόπερ, θα είναι επιθετικός, θα είναι αμυντικό χαφ, δεν το ξέρουμε. Άνοιξε, αγόρι μου, άνοιξε, άνοιξε, άνοιξε. Είσαι εσύ, όλη η ζωή μου και τον φως. Σ' αγαπώ, μα τι να κάνω, οχτωπός. Έλα, 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 όλα γιώχμα. Όπως αν δεις τα λουλούδια, αν δεις εσύ και εσύ. Αγάπη μου χρυσή, όπως ανθίζουν τα λουλούδια. Γράψτε ιστορία, βρε. 15 μάτς είναι. Αλήθεια σας λέω ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα ζήσετε. Ρωτήστε αυτούς που τελευταία πήραν το πρωτάθλημα. Ρωτήστε αυτούς που το πήραν πριν. Και τη γενιά του Κούδα, ρωτήστε και τη γενιά τη μετέπειτα. Ρωτήστε, τι λένε στον Πάπριτσα όταν το βρίσκουν στον δρόμο, τι λένε στο Βασιλάκο, τι λένε στο Δαμανάκι, ρωτήστε τους, ρωτήστε τους. Πάμε, πάμε στις γραμμές γιατί αμέλησα σήμερα με τις γραμμές. Καλημέρα σας, ναι. Χρόνια πολλά Κωνσταντίνε, καλή χρονιά. Καλώς το φιλάρετο, καλώς το ναι. Είναι πραγματικά κάτι που μπορεί κανείς να το ζήσει, αλλά χρειάζεται να παίρνουμε, συμβαίνουν αυτά και μπορείς να παίρνεις και ένα καλό μάθημα. Για πες μου. Όταν υποτιμάς μια ομάδα, όταν δηλαδή εσύ είσαι ο πρωταθλητής, ναι, και παίζεις με μια ομάδα που δεν έχει... Δεν είναι του ίδιου σύνδιας δυναμικότητας. Έχει ειδικά παιδιά για να μπορεί να αντιμετωπίσει, ναι, τα οικονομικά προβλήματα που έχει. Μιλάς για το βόλεϊ χθες, έτσι. Μιλάς για το βόλεϊ. Να διευκρινίσουμε, ναι. Και χάνεις από αυτή την ομάδα, ναι, τότε φαίνεται καθαρά ότι έχεις υποτιμήσει, βεβαίως, την ομάδα και νομίζεις ότι όλα έρχονται χωρίς να κάνεις εσύ κάτι γι' αυτό. Βέβαια. Μα δε, όχι, νίκησε δίκαιο ο Ηρακλής, δεν είπαμε. Νίκησε δίκαιο ο Ηρακλής, υποτιμήσαμε τον αντίπαλο. Μπράβο. Τι να πούμε, το ρε παιδιά. Το πλεονέκτημα ποιο είναι, ότι εδώ μπορεί κανείς να το διορθώσει το λάθος. Φυσικά. Γιατί υπάρχουν μετά στο τέλος τα παιχνίδια που μπορείς να είσαι στην τέταρτη θέση. Ναι, ναι, το είδαμε πολλές φορές, ναι, και πέρσι και πρόπερσι. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Αντίθετα όμως, στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να διορθωθεί τίποτα. Όχι, όχι. Ξέρεις γιατί φιλάρετε. Στο ποδόσφαιρο τις χάσαμε τις ευκαιρίες μας. Γιατί μέσα στη χρονιά μπορεί να κάνεις και 3-4 γκέλες. Λογικό και ανθρώπινο είναι. Εμείς τις κάναμε. Οποιοδήποτε, ναι, στραβοπάτημα από εδώ και πέρα θα το εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος και θα χαθούμε. Γεια σας. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί αυτό να έχει υποθεί, να έχει μπει στα σοβαρά το πράγμα, ότι ξέρετε κάτι, εδώ το θέμα δεν είναι ότι θα κάνεις μία γκέλα, το θέμα είναι ότι η γκέλα αυτή δεν διορθώνεται. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις ότι στο τέλος θα παίξω και θα τους κερδίσω πάλι και δεν θα έχω πρόβλημα. Είναι ότι το αποτέλεσμα κάθε αγώνα μετράει καθοριστικά, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι και το τέλος, είναι η ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Είναι όμως και κάτι άλλο σημαντικό, Κωνσταντίνε, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να χαιρόμαστε και το ότι πραγματικά διεκδικούμε, είμαστε μπροστά, έχουμε στα χέρια μας είναι να έχουμε το πρωτάθλημα. Βεβαίως. Και όλο αυτό είναι κάτι που το ζούμε λίγες φορές. Κοίταξε, αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες. Έναν, ότι εξαρθρώθηκε όλο αυτό το σύστημα που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ιδάλλως θα είχε μπροχτεί και φέτος μπροχτήκε ο Ολυμπιακός και φέτος μπροχτήκε η ΑΕΚ, αλλά όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Άρα τα πράγματα είναι κάπως πιο normal, πιο ομαλά. Δεν υπάρχει πρωταθλητής από τον Νοέμβριο μήνα. Δεύτερον, τα στραβοπατήματα των άλλων αντιπάλων μας, γιατί κάναμε, χάσαμε και εμείς βαθμούς, αλλά έχασαν και αυτοί. Και το ότι η ομάδα πήρε όλα τα μάτς μέσα στην έδρα μας. Αυτά, ναι. Αυτοί οι παράγοντες, το λέω έτσι, δηλαδή κάνω μια μίνι ανασκόπηση όλου του πρώτου γύρου. Αυτό έγινε.
Άρα έγινε η τύχη είναι στα και ένα λάθος. Έπρεπε να αλλάχθει ο προπονητής και σίγουρα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Για μια το λάθος ήταν όχι ότι έπρεπε να αλλάχθει, δεν έπρεπε καν να έρθει αυτός. Ναι. Αν μιλάς για τον Στανόγεβιτς. Σίγουρα, ναι. Αλλά μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν και τη διαφορά. Βέβαια. Είναι βέβαια. Πολύ σημαντικό το να ξέρεις ότι θες μια συνέχεια και το αποτέλεσμα αυτό να έχει και τη δυναμική του. Εδώ τώρα υπήρξε ένα σκαμπανέβασμα χοντρό. Φυσικά, αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι πλέον τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει. Βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο που έτσι. Έχοντας αυτό το επίπεδο, το πρωτάθλημα είναι δεδομένο. Μπορεί να μην γίνει αυτή τη χρονιά, θα γίνει την επόμενη. Ναι. Αλλά είναι δεδομένο πια. Η διαφορά έχει με τον πρώτο γύρο αυτού του αποτελέσματος. Ναι. Η διαφορά αυτό με τον πρώτο γύρο όμως είναι κάθε μέρα, κάθε αγωνιστική μέρα να δίνουν όλοι αυτό που μπορούν χωρίς να σκέφτονται ότι το αποτέλεσμα θα έρθει μόνο του. Δεν έρχεται κανένα αποτέλεσμα μόνο του αν εσύ δεν παλέψεις να το πάρεις. Σωστό, σωστό. Για και χαρά. Η διαφορά, να είσαι καλά φιλάρετε, η διαφορά με τον πρώτο γύρο είναι ποια. Πρώτον, οι παίκτες γνωρίστηκαν μεταξύ τους. Θυμίζουμε ότι την ίστατη ώρα στο παραένα ήρθαν 3-4 μαζεμένοι. Μέχρι να μπει στο νόημα ο Καντουρί. Μέχρι να μπει να είναι σε απόλυτη ετοιμότητα ο Βιερίνια. Μέχρι να πάρει μπρος ο Μακ. Μέχρι να μπει ο Μαουρίσιο. Δηλαδή μέχρι να μπουν όλοι αυτοί και να σωματωθούν ακόμα και ο τερματοφύλακας. Όλοι αυτοί για να μπουν στο νόημα χρειάστηκε χρόνος. Βλέπετε τώρα, το νιώθετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, ότι και οι παίχτες μεταξύ τους έχουν άλλο δέσιμο. Και κυριολεκτικό δέσιμο, αλλά και μεταφορικό. Και σαν παρέα, γουστάρω όταν τους βλέπω όλους στα ποδητήρια μέσα, να είναι παρέες μαζί, να βγαίνουν έξω, να κάνουν το χαβά τους. Μ' άρεσε που είδα τα Ελληνόπουλα και πήγαν να δουν Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Μαζί μια παρέα είδα τα Ελληνάκια μας και πήγαν έξω. Ο Λιμιός, ο Πέλκας, ο Δελιανίδης, ο Κουλούρης, έτσι. Πήγαν όλοι μαζί. Τους βλέπεις κάνουν παρέα και εκτός. Είναι σημαντικό. Οι παρέες κάνουν τις επαναστάσεις. Οι παρέες φέρνουν τα πρωταθλήματα. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να είναι κολλητοί όλοι ο ένας με τον άλλον και να είναι αγαπημένα αδερφάκια και να λένε τα μυστικά τους. Όχι. Δεν γίνεται αυτό όταν είναι τόσοι διαφορετικοί χαρακτήρες. Μας ενδιαφέρει όμως να είναι μέσα στο γήπεδο ο ένας για τον άλλον εκεί. Μια γροθιά. Αν λοιπόν ανεβάσουν λίγο την απόδοσή τους. Γιατί μέχρι τώρα θεωρώ ότι η ομάδα δεν έχει δείξει ούτε το 50%. Αν δεν έχει φτάσει μέχρι το 60%. Ειδικά η πρωτοκλασάτη, δηλαδή περιμένω έναν Βιερίνια ονειρεμένο στο δεύτερο γύρο. Απελευθερωμένο στη θέση του να κάνει παπάδες. Γιατί στα κιλά του είναι καλύτερος από ποτέ. Γιατί είναι υγιής. Γιατί προπονήθηκε. Γιατί είναι έτοιμος. Γιατί ξέρει πόσο περιμένει πρώτα ο κόσμος από αυτό να είναι σημεοφόρος, να είναι μπροστάρης, να είναι ηγέτης αυτής της προσπάθειας, να ανεβούν και οι υπόλοιποι. Περιμένουν από τον Ελκαντουρί, με βαρύ βιογραφικό σε Ιταλία, όχι στο πρωτάθλημα στην Αγουλινίτσα, σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου. Περιμένω πολλά πράγματα από το Μαουρίσιο, καθοριστικός να είναι στο κέντρο. Πάμε να πάρουμε τελευταίες γραμμές. Καλημέρα, ναι! Πολύ καλημέρα, καλή χρονιά! Χαίρομαι που είσαι άπλας. Άπλας, να είσαι καλά, που βγαίνεις και λες πολύ καλημέρα, δηλαδή δεν λες μια απλή καλημέρα, πολύ φίλε, τη δίνεις έτσι, απλόχερα. Καλημέρα, αγόρι μου. Από άκρη σε άκρη, αγόρι μου. Όπου υπάρχουν στο γαλαξία Παοξίδες. Αγοράκι μου, εσύ που έχεις με τα πόδια σου πατήσει, περπατώντας μαραθώνιο, γωνιές και γωνιές του πλανήτη, και τερματίζεις κρατώντας την ποντική σημαία, εκτός και αν έχω κάνει το «Είμαι μεγάλος λαθέρ» και δεν μιλάω σε σένα, αλλά είναι άλλος αυτός που εννοώ. Εγώ. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Αδερφέ μου. Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, βέβαια. Αδερφέ μου, βεβαίως, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αυτή την παλιά φανέλα του ΠΑΟΚ, δείχνει ότι είσαι παλιός. Να είσαι πάντα γερός, μαραθωνοδρόμε μου. Να είσαι καλά. Φίλε, εγώ ξέρω ότι παίρνω τηλέφωνο καμιά φορά, τα τρελαίνομαι. Σε ακούω συνέχεια, φανατικά, από χρόνια. Χαίρομαι. Χαίρομαι που με τιμάς. Να μου πεις, λοιπόν, γιατί τρελάθηκε σήμερα, πες μου. Δώσ' μου με δευτερόλεπτα όσο να θέλεις. Πω αυτό που θέλω. Όσο θέλεις. Τελευταία προσπαθούν να δημιουργήσουν ψυχολογικά προβλήματα στους Παοξίδες. Ναι. Λοιπόν, ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να πάρει παίχτη, λέει, από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος, θα σε πω τη γνώμη μου, αυτόν που διώχνουμε είναι τρεις κλάσεις ανώτερος αυτού. Ο Λέοχατς από το Χουλτ. Ναι. Ναι. Βέβαια. Εντάξει, τρεις κλάσεις, όχι, αλλά δεν θεωρώ ότι ο Χουλτ είναι κάτι ιδιαίτερο, ρε παιδί. Όχι, υπερβάλλω, όχι τρεις φορές, δυόμιση φορές παραπάνω από το Χουλτ. Λοιπόν, και είναι σοβαρό αυτό που θα πω, γιατί θα το καταλάβεις. Ναι. Όταν μας αρπάζανε τον Τερζανίδη, ενώ είχε δώσει εντολή ο Παντελάκης,
και δεν τόλμησε κανένας άλλος πριν αυτονών να τον πάρουν. Σωστό. Όταν το... αρπάξανε το Δημόπουλο, το Φωνιά. Τον Παντελή τον Κωνσταντινίδη, και μιλάμε για εποχές που ήταν κρίσιμες για τον ΠΑΟΚ. Τον Παντελή τον Κωνσταντινίδη που για εμάς ήταν μισή ομάδα ο Παντελής τότε. Ναι. Όταν στέλνανε... Το Βιτόλο, το Λίτα, Φωνιά. Ναι. Τον Πλατόπουλο, τον Καλύβα. Και αυτές οι διαιτησίες δεν ήταν απλές διαιτησίες που απλά χάσαμε. Με αυτές τις διαιτησίες πήγε ο Λίτσας όταν είδε στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος και τερμάτισε πέμπτος στο τέλος. Με ήρθε με εντεταλμένη υπηρεσία. Εγώ δεν το έζησα αυτό το πράγμα, αλλά ακούω τους παλιούς να μιλάνε ακόμα σκέψου. Έχουν περάσει 40 χρόνια να πούμε και ακόμα μιλάνε για τον Λίτσα. Αυτές οι κινήσεις δεν ήταν μόνο κινήσεις που για τον ΠΑΟΚ στοιχήσανε ήττα. Αυτές οι κινήσεις ήταν κινήσεις που σε εξέλιξη και ποδοσφαιριστές και προέδρους μας πήγαν πίσω. Μας τους απαξιώσαμε και σωστά ίσως τους απαξιώσαμε. Γιατί βάζουνε τον κόσμο του ΠΑΟΚ σε αυτό το τρυπάκι. Αν ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει, αν θέλει να πάρει κάποιον παίκτη, έχει δικαίωμα όταν λειτουργεί νόμιμα να πάει να τον πάρει. Ναι. Κανένας δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνά. Κανένας δεν ξεχνάει. Πίστεψε, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι, Πρασιάδη, άκουσε με. Ολόσωστα. Δεν είπες για το Βιτόλο, για το Φωνιά. Ναι, ναι, ναι. Το Φωνιά, το Δημόπουλο, το Χριστάρα. Ναι. Μα αυτοί έστελαν το Σπανάθα, έτσι, αυτοί πήγανε στο ΚΑΣ με τον πρωταθλητή και τον Γαύρο, τα έχουμε πει χίλιες φορές. Πατάτα μου, εγώ έκλαιγα την ημέρα του Λίτσα, για μια μέρα και ο πατέρας μου με κρατούσε αγκαλιά και προσπαθούσε να με εξηγήσει τι σημαίνει ποδόσφαιρο. Ναι. Κατάλαβες, πίστεψέ με, θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Σ' άκουσα με πολύ προσοχή. Ναι. Δεν είναι ότι δεν τα γνωρίζει ο Ιβάν αυτά που είπες. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι. Ο καλά! Ο κόσμος πρέπει να τα μάθει, ναι, ναι, αυτά. Ο κόσμος και να τα λέει. Καταρχήν, αφού ακούς κάθε μέρα, ξέρεις ότι τα λέω κάθε μέρα για αυτά που έχουν κάνει. Ναι, αυτοί. Έτσι. Πάλι, λοιπόν, γι' αυτό πήρα τίποτα. Πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε. Ναι. Δεν μπορεί να πει κανένας, αυτό το λέω με βεβαιότητα, το γνωρίζω, να πει ότι δεν του τα έχουν πει. Του τα έχουν πει ένα-ένα του Ιβάν. Και οι συνδεσμίτες όταν βρέθηκαν και άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον. Ότι αυτοί κάνανε αυτό. Εκείνο. Καταρχήν κάποια τα έχει ζήσει ο ίδιος στο πετσί του. Έτσι, το τρύπημα που έφαγε από τον Αλαφούζο. Θα σε διακόψω. Ναι, το τρύπημα του Αλαφούζο το είδε ο ίδιος. Έτσι, που πήγανε, φάγαμε τους μείον 15 και που μας κάνανε το κακό που μας κάνανε, το ξέρει. Το έχει ζήσει στο πετσί του. Και επειδή θα βγουν κάποιοι κακόβουλοι πονηροί, ο Παναθηναϊκός όταν πήρε τον Χριστοδουλόπουλο, ο Χριστοδουλόπουλος ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο. Φυσικά. Και ο Χριστοδουλόπουλος μέχρι ενός σημείου, γιατί οι παοξίδες δεν το ξέρουνε, είχε δίκιο. Και ότι ήταν ο μεγαλύτερο ταλέντο, από τα νεότερα ταλέντα εννοείται, όχι από τους παλιούς. Λοιπόν, φαίνεται από την πορεία του που είχε στο ποδόσφαιρο και στην Ευρώπη, ναι, και στην Ελλάδα. Ο Μελίσσης όταν πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, είχε ήδη χρηστεί δύο φορές διεθνή. Τέλος πάντων, δεν ένα είναι παιδί εκεί από τα Γιάννητσά που, ναι, πήγε στον Πασεραϊκό και στον ΠΑΟ. Εντάξει. Αυτά. Εκεί θέλουν να κάνουν επίδειξη, πλούτου εκεί. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω. Μπράβο. Πάρε με αύριο νωρίς να μιλήσουμε. Έγινε. Εντάξει, σε φιλό. Πάρε με μέσα στην εκπομπή νωρίς. Θα τερματίσεις με τη σημαία την Ποντιακή και από την φανέλα του ΠΑΟ, αγόρι μου. Και θα έχω στο δεξί μου το χέρι το κύπελλο και στο αριστερό. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Φιλιά. Λοιπόν, δώσε με ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 37 να βγάλω τον τυχερό για το τραπέζι. Το 26 είναι. Άνοιξε το τραγουδάκι, να φύγω έτσι, αγόρι μου. Λοιπόν, ο Παναγόπουλος Βασίλης. 4-2-6 σε 4-26. Παναγόπουλος Βασίλης. Θα στείλω το όνομά σου στο φίλο μας τον Δημήτρη να πας όλα στα όρθια να φας. Να πηγαίνετε μέσα στη βδομάδα, δηλαδή το κληρώσαμε σήμερα να πάτε την βδομάδα που έρχεται, την ερχόμενη, έτσι. Μην το αφήνετε για πολύ καιρό. Φτάνουμε στο τέλος. Σήμερα είπαμε πάρα πολλά πράγματα, περισσότερα από άλλες φορές. Ήθελα έτσι να τα βγάλω από μέσα μου. Την εκπομπή την ξανακούτε μαγνητοσκόπα, μαγνητοφωνημένη δηλαδή, όχι μαγνητοσκοπημένη. Την ακούτε ηχογραφημένη στο zoomusu.gr. Μπαίνετε εκεί και ακούτε τα πάντα και διαβάζετε στο site μας. Να θυμίσω, θα ανεβάσουμε και την Golfo. Γιατί δεν ήθελα να σας στερήσω τις γραμμές στη δεύτερη ώρα, να ανεβάσουμε και την Golfo σήμερα κάποια στιγμή στον αθλητήριο. Να σας θυμίσω, χορηγή δεύτερης ώρας ήταν η Tenda Home, τα πάντα σε τέντα, τα πάντα σε πέργολα, σε αντινεμική ζελατίνα, 35 χρόνια μπαμπάς και γιος.
Καλαμαριά, Πολύχνη και Χαλκιδική. Φυσικά τα κορυφαία κρεατικά τα τρώτε στην... Ναι, το ξέρω αυτό. Δεν είπα τα τρία ου. Τώρα θα τα πω πριν φύγω. Δεν τα είπα πριν φύγω. Τα τρώτε στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Οι εκπληκτικές γεύσεις 16 χρόνια νούμερο 1. Και βέβαια καλόε με το προϊόν η αλόη μαζί με μύρτιλο, με το blueberry στο 23-12-200-500-49-90. Τα δύο μεγάλα μπουκάλια που σας λύνουν τα θέματά σας με το στομάχια σας και κυρίως το θέμα του ζαχάρου παράλληλα με την φαρμακευτική σας αγωγή. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Λέει στον Τωτό η δασκάλα, μπορείς να μου πεις μια λέξη με τρία ου. Κυρία, ναι, λέει. Για πες, μπουφάν. Μπουφάνε, μπουφάνε έχει ένα ου. Ναι κυρία λέει, αλλά έχει και κουκούλα. Γεια σας, φιλιά, φιλιά.